Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαστε κοντά σας μια πολύ ωραία παράσταση μέσα στο στούντιο. Αριστερά μου ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, ο καθηγητής. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και καθηγητά. Και δεξιά μου ο κύριος Μπάμπης Καούκης. Καλησπέρα σας. Ο εφοριακός μας και ο υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας. Που έκανε μια γιορτή 1500 άτομα. Άρα, αν κρίνει από του προσελθόντε τη γιορτή σου, σημαίνει ότι είναι πρώτο κάτω. Καλή επιτυχία να έχει. Κοίτα, είναι η διαχρονική πορεία που έχουμε τον κόσμο του δυτικού τομέα. Γιατί εμεί ζούμε εκεί, μένουμε, είναι εκεί η ζωή μα. Άρα, κάτι έχω κάνει σε όλα αυτά τα χρόνια καλά. Καλή επιτυχία. Θέλω να κόσμο είδε και τον ευχαριστώ για την καρδιά μου. Εμεί οι μη πολιτευόμενοι του λέμε καλή επιτυχία. Λοιπόν, πραγματικά σεισμό 10 ρίχτ. Σεισμό 10 ρίχτερ και όχι τα 8,5 που ρήμαξε την Τουρκία. 10 ρίχτερ προκάλεσε η απόφαση του Άριου Πάγου να ανάψει ουσιαστικά το πράσινο φως στα διάφορα φαντς να προχωρήσουν σε πληστηριασμούς δανειοληπτών. Ανθρώπων οι οποίοι χρωστάνε στις τράπεζες αλλά δεν μπορούσαν να αξιοποιήσουν το δάνειό τους. Πραγματικά προκάλεσε σοκ. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η ιστορία ξεκινάει από εποχή ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ ήρθαν τα φαντς, επέτρεψε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ να λειτουργήσουν τα φαντς στην Ελλάδα. Συνεχεία επέτρεψε να προχωρήσουν οι παλτριώσεις. Δεν γίνανε. Εν πάση περιπτώσει υπήρξε ένα φρένο. Τώρα όμως αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου θα έλεγα βάζει σε μια απίστευτη αγωνία 185.000 οικογένειες, διότι είναι τόσες εκκρεμότητες για τα σπίτια που μπορεί να μπουν σε πληστηριασμό, διότι δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει η επόμενη μέρα. Θα κουβεντιάσουμε το θέμα αυτό με τον κύριο Μητρόπουλο, ο οποίος έχει δώσει αγώνα και δίνει αγώνα στον Άριο Πάγο για το θέμα αυτό των δανείων. Πριν πάμε όμως εκεί, να σας πω ότι στη σημερινή εκπομπή μεταξύ των άλλων φιλοξενούμε και δύο εξέχουσες προσωπικότητες. Είναι ο κ. Παπαζάχος, ο σεισμολόγος του καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, πολύ καλό γνώστη των θεμάτων που έχουν σχέση με σεισμούς. Και θα έχουμε και τον κύριο Καρίδη, τον καθηγητή του Πολυτεχνείου, που είναι για τις αντισεισμικές κατασκευές. Διότι πραγματικά έχει τρομάξει ο κόσμος με κάποια πράγματα που ακούστηκαν τις τελευταίες μέρες, ότι έρχεται ένα σεισμό τέρας στην Ελλάδα των 8,5 ρίχτερ και πώς θα αντέξουμε και πώς τα κτίρια θα αντέξουν. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε στη συνέχεια, αλλά να ξεκινήσουμε από το θέμα αυτό που καίει όλους μας, γιατί όλοι μας έχουμε ένα πρόβλημα με τους πληστηριασμούς, είτε είναι δικό μας το σπίτι, είναι συγγενών. Τι έγινε λοιπόν με την ιστορία αυτή? Να πούμε κύριε Χαρδαβέλα και αξιότιμοι κύριοι τηλεθεατές και κύριε Καούκη, στα 188 χρόνια που λειτουργεί ο Άριος Πάγος, 20 Οκτωβρίου του 1834 δημιουργήθηκε, ποτέ δεν έχει βγάλει απόφαση σε λιγότερο από 6 μήνες. Τώρα έβγαλε σε 2 εβδομάδες. Σε 14 μέρες. Άρα λοιπόν στα 100. Και συγγνώμη, και με συντριπτική πλειοψηφία. Και με 56. 56 με 56. Και δεν υπάρχει ανώτατο δικαστήριο στον κόσμο που να έχει τόσους πολλούς ανώτατους δικαστές. 65. Δηλαδή συμμετείχαν 65. 56 ψηφίσανε υπέρ του ότι οι σέρβισες και τα φανς έχουν πλήρη δικονομικά δικαιώματα. Δηλαδή να παρίσταται στα δικαστήρια, να είναι διάδικοι και να εκτελούν πληστηριασμούς. Αυτό ήταν το επίμαχο νομικό ζήτημα για το οποίο αποφάσισαν. Πριν προχωρήσετε να πούμε, να εξηγήσουμε στον κόσμο πώς λειτουργούν και τι είναι αυτά τα φαντ. Γιατί πολλοί ακούνε φαντ και δεν ξέρουν ακριβώς τι γίνεται. Είναι μορφώματα νομικά στα οποία οι τράπεζές μας με τις μνημονιακές συμβάσεις τους πέρασαν κόκκινα ενυπόθηκα δάνεια, τα κόκκινα, ναι, των κόκκινων ευάλωτων, ναι, δανειοληπτών, τα πέρασαν στις εταιρείες αυτές, στα φαντς. Τα αγοράσανε. Και οι εταιρείες τα αγοράσανε. Τα αγοράσανε εταιρείες. Φτηνά. Φτηνά. Και οι εταιρείες τα φαντς. Συγγνώμη, για να εξηγήσουμε, δηλαδή χρωστάω, έχω πάει ένα δάνειο 100.000 να κάνω ένα σπίτι. Δεν μπορώ να το πληρώσω. Το δάνειο κοκκινίζει, δηλαδή το κάνουν κόκκινο που δεν εξοφλείται. Έρχεται το φαντς και λέει, δώσε μου το δάνειο αυτό, εγώ θα σου δώσω τα λεφτά λιγότερα από ό,τι αξίζουν. Έτσι και τους υποχρέωσε. Και το σπίτι θα το βγάλω εγώ προς το πληστηριασμό και θα το κερδίσω εγώ. Και τους υποχρέωσαν οι τρόικα και οι δανειστές να τα πουλήσουν σε πολύ χαμηλή τιμή και να βγάλουν όσα θέλουν στρεφόμενοι κατά των δανειοληπτών. Χαμηλή τιμή να πουλήσουν οι τράπεζες. Μάλιστα. Και να βγάλουν όσα θέλουν τα φαντς. Τώρα έγινε και ένα άλλο κόλπο. Τα φαντς για να μην φορολογούνται
έδωσαν τη διαχείριση, γι' αυτό λέμε εταιρείες διαχείρισης, τη διαχείριση των κόκκινων ενυπόθηκων δανείων σε εταιρείες services, αυτές είναι, που είναι σε έδρα με φορολογικό παράδεισο, σε χώρες δηλαδή εκτός Ελλάδος, για να απαλλάσσονται και τις φορολογίες. Και το αγοράσαν, όπως λένε, 8 και 10% και με τους πληστηριασμούς κυνηγάνε τους δανειολήπτες με το 100%. Άρα λοιπόν, και αυτό όπως πολύ σωστά είπατε, δυστυχώς με το νόμο 4354 της προηγούμενης κυβέρνησης του 2015 έγιναν δύο κακά. Πρώτο, νομιμοποιήθηκαν οι services, οι εταιρείες αυτές, να κάνουν πληστηριασμούς. Και δεύτερο, απαγόρευσε ο νόμος αυτός, αυτό είναι το μεγάλο έγκλημα αυτού του νόμου της προηγούμενης κυβέρνησης, απαγόρευσε στον δανειολήπτη να προτείνει στην τράπεζα, στο funds και στις services, στην εταιρεία, να το εξαγοράσει χαμηλά και να το πληρώσει. Βέβαια, αυτό το δεύτερο ήταν το χειρότερο. Απαγόρευσε. Το δεύτερο. Απαγόρευσε. Αυτό είναι το έγκλημα. Ναι. Κάτι που έγινε στην Κύπρο. Παρεσχέθη δυνατότητα εντός 60 ημέρου με το κυπριακό δίκαιο στον δανειολήπτη, στον κόκκινο δανειολήπτη, να προτείνει στην τράπεζα, όπου ήταν, στο fund, αν ήταν εκεί, στην εταιρεία διαχείρισης, να το εξαγοράσω στο 30%, στο 40% και όχι στο 8% που το δίνεται στην εταιρεία διαχείρισης. Και ήρθε λοιπόν κύριε Καρνταβέλα, κύριε Καούκη και κύριοι τηλεθεατές, ο Άριος Πάγος, είπαμε σε χρόνο ρεκόρ, δεν υπάρχει στον πλανήτη απόφαση σε 8, ρεκόρ, σε 14 μέρες. Για τέτοιο τρέξανε, πράγμα, για τέτοιο σπέψανε. Πράγμα, για τέτοιο κοινωνικό ζήτημα και είπε... Εδώ αρχίζει το τσουνάμι που είπατε, σεισμό είπατε. Γι' αυτό η κυβέρνηση σήμερα, εμείς βγήκαμε, βγαίναμε να κείσουμε, λέμε πολιτική απόφαση. Είδα τον κύριο Σταϊκούρα να λέει ότι φέρνω νόμο στη Βουλή να προλάβει το τσουνάμι. Διότι δεν είναι αυτό 185 που είπατε μόνο, που έχετε δίκιο. Είναι οι ανακοπές και αραστολές που έχουν κάνει πολλοί δανειολόγοι συνάδελφοι που εν ώψη της απόφασης του ΣΤΕ, του Ζαρίου, είχαν μπλοκάρει. Μετά και ο Τσουγκάλας. Τον είχα συνεργάτη χρόνια στο γραφείο. Λοιπόν, που είχαν ανακόψει ή αναστείλει την εκτέλεση εν ώψη αναμονής του Αριού Πάγου. Τώρα όμως, με την απόφαση του Αριού Πάγου, απελευθερώνονται οι εταιρείες αυτές να κάνουν τα πάντα σε βάρος των δανειολητών. Γι' αυτό κάλεσε και χτες τον κύριο οικονόμου, τον κύριο υπουργό, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αλλά και να αμέσως να πάρουν μέτρα, διότι θα ξεσαλώσουν αυτές οι εταιρείες σε βάρος των δανειολητών. Ποιες θα είναι οι επιλογές μέχρι τώρα με το νομικό πλαίσιο που δυστυχώς έφερε και η Νέα Δημοκρατία και πάτησε σε αυτό τον απαράδεκτο νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, τι λέει. Τώρα έχει δύο επιλογές ο κόκκινος, ο ευάλωτος, ο κόκκινος δανειολήπτης, κύριε Χαρδαβέλα. Ή να πάει να συμφωνήσει, να ρυθμίσει με την εταιρεία, κάτι που δεν μπορεί να το πετύχει διότι ζητάνε τα μαλλιοκέφαλα οι εταιρείες, ή να επιλέξει με τον νόμο της Δημοκρατίας να φτωχεύσει χάνοντας όλη την περιουσία του. Υπάρχει νόμος του 21 που λέει πτώχευση του δανειολήπτη με ρευστοποίηση υπέρ του φαν όλης της περιουσίας. Άρα δεν έχει τρίτη επιλογή. Γι' αυτό η κυβέρνηση πρέπει να πάρει μέτρα, εδώ η πολιτική πρέπει να πάρουν, διότι και τα δύο κόμματα και το τρίτο κόμμα και τα τρία ευθύνονται με το τρίτο μνημόνιο για αυτό που περιγράψαμε τώρα. Να δούμε ποια μπορεί να είναι η κυβερνητική παρέμβαση. Εδώ πέρα μιλάμε για μια απόφαση του Αρείου Πάγου, που είναι το ανώτατο δικαστήριο στην Ελλάδα. Έτσι. Και πρέπει τώρα η κυβέρνηση να βγάλει το φίδι από την τρύπα με μια υπουργική απόφαση. Θα το δούμε αν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλό, το ξέρω, θα το δούμε στη συνέχεια. Απλώς ο νόμος Κατσέλη πριν έβλεπε τον άνθρωπο, δηλαδή έβλεπε τον παράγοντα άνθρωπο. Άρα γι' αυτό εκδίκαζε ανάλογα με την οικονομική κατάσταση, αν ήταν ευάλωτο νοικοκυριό. Και εκδίκαζε διαφορετικά τις υποθέσεις. Εδώ τώρα δεν είναι οριζόντια. Εκεί είναι δηλαδή το λάθος, ότι είναι οριζόντια. Δεν εξετάζουν για ποιο λόγο δεν μπόρεσε ο δανειολήπτης να αποπληρώσει δόση τους. Γιατί έχουμε και τους δανειολήπτες, οι οποίοι πήραν επίτηδες θαλασσοδάνια, οι οποίοι επίτηδες
καρποθήκαν όλα αυτά τα χρήματα και τα βγάλαν έξω και κάνουν άλλες δουλειές. Αλλά έχουμε και τους δανειολήπτες όμως που πήραν ένα σπιτάκι για να στεγάσουν το νοικοκυριό τους. Λοιπόν, αυτούς λοιπόν πρέπει να δούμε πώς θα σώσουμε, όχι τους άλλους. Θα επιστρέψουμε στο θέμα αυτό, κυρίες και κύριοι. Θα ανοιχτούμε μάλλον και ερωτήματα. Δεν υπάρχει. Έχουμε πάνω ερωτήματα πολλά και εγώ έχω ερωτήματα. Και χθες σας ρωτήσανε 3-4 ερωτήματα. Ανοιχτήκατε με την Βαρβάρα. Όταν στις περίπου σε καμιά ώρα από τώρα, νωρίτερα κατά 10:30, θα ανοίξουμε τα τηλέφωνα για εσάς, φαντάζομαι θα έχετε πολλά να ρωτήσετε. Για να μας απαντήσει και ο Μητρόπουλος. Πάμε όμως στον άλλο σεισμό, τον οποίο τον ζούμε, τον κάναμε πια δικό μας, ενώ το σεισμό της Τουρκίας. Και τον κάναμε δικό μας, κυρίες και κύριοι, διότι υπήρξαν εκεί πέρα κάποιοι δικοί μας άνθρωποι, αυτά τα παιδιά της ΕΜΑΚ, τα οποία δώσαν τη ζωή τους, δώσαν τα πάντα για να σώσουν τις ζωές. Και γι' αυτό αυτή τη στιγμή ο τουρκικός λαός, όταν ακούει το κύριο Παπαζάχο, καθηγητή σεισμολογία στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, κύριε Παπαζάχο. Γεια σα, κύριε Χαλόπαλο. Κύριε καθηγητά, θέλω να ξεκινήσω από κάτι που έχει τρομάξει τον κόσμο. Ακούστηκαν τις τελευταίες μέρες δηλώσεις, πληροφορίες, ότι έρχεται ένα σεισμό τέρας του βαθμού 8-8,5 ρίχτερ στην Ελλάδα και ότι πρέπει να τον περιμένουμε και αν είμαστε έτοιμοι ή δεν είμαστε έτοιμοι. Και επειδή ο κόσμος έχει τρομάξει. Θέλω να απευθυνθώ σε εσάς που έχετε μια πολύ έγκυρη άποψη και γνώμη. Τι γίνεται? Κύριε Χαρδαβέλα, εγώ θεωρώ ότι στην ελληνική τηλεόραση και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης όλοι δικαιούνται 5 λεπτά δημοσιότητας. Όχι όμως με αυτόν τον τρόπο. Προσπαθώ να πω ότι αν υπήρχαν στην επιστήμη αποδεκτές επιστημονικές απόψεις τεκμηριωμένες, οι οποίες για σεισμούς με τόσο μεγάλη περίοδο επανάληψης να μπορούσαν να προσδιορίσουν με ακρίβεια τη γέννηση των σεισμών, η αντισεισμική μας πολιτική δεν θα βασιζόταν στον αντισεισμικό κανονισμό, θα βασιζόταν στην πρόγνωση των σεισμών. Σήμερα, σε παγκόσμιο επιστημονικό επίπεδο, υπάρχουν πολλές προσπάθειες για τη μεσοπρόθεσμη στην πρόγνωση των σεισμών, καμία όμως δεν είναι στο επίπεδο αυτό, έτσι ώστε να εφαρμοστεί πρακτικά στην καθημερινή μας πολιτική. Με λίγα λόγια, οι σεισμολόγοι δεν είναι σε θέση να κάνουν αυτό που κάνουν οι μετεωρολόγοι, να ακούσουμε τον καιρό για την αυριανή ημέρα ή να ακούσουμε την εκτίμηση των κλιματολόγων για το πώς θα είναι η επόμενη χρονιά. Αν θα είναι βαρύς ο χειμώνας, τι περιμένουμε, αν έχουμε ένα φαινόμενο El Niño στον Ελληνικό ωκεανό κτλ. Αντίστοιχη γνώση στη σεισμολογική επιστήμη αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Σεισμοί λοιπόν τη τάξη του 8 στον ελληνικό χώρο έχουν γίνει μόνο σε μία περιοχή. Κατά μήκος του ελληνικού τόξου, από την Κεφαλονιά, νότια από τις ακτές της Πελοποννήσου, νότια από την Κρήτη, κοντά στις ανατολικές ακτές της Κρήτης και νότια από την Κρήτη, μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο τα τουρκικά και στα τουρκικά παράλια. Σε αυτή την περιοχή γνωρίζουμε δύο τέτοιους σεισμούς. Ο πιο μεγάλος σεισμός του 365 μετά Χριστό με μέγεθος 8,2, ο οποίος χτύπησε τα Φαλάσσανα. Προσέξτε, μιλάμε 365 μετά Χριστό. Σήμερα έχουμε 2023, είναι σεισμός πριν από περίπου 1800-1750 χρόνια. Δεν γνωρίζουμε σε καμία περίπτωση πόσο συχνά γίνονται αυτοί οι σεισμοί. 2.000 χρόνια, 10.000 χρόνια. Μπορούμε να κάνουμε εκτιμήσεις, αλλά ο μηχανισμός για να γίνει ένας τόσο μεγάλος σεισμός, ο οποίος θα σπάσει ένα κομμάτι ρήγματος το οποίο είναι εκατοντάδων χιλιόμετρων, φανταστείτε δηλαδή σχεδόν όλο το μέτωπο, ας πούμε, από σχεδόν τη Ζάκυνθο μέχρι και νότια πολύ από την Κρήτη, είναι πολύ ειδικές οι συνθήκες. Άρα δεν έχουμε κάποια εικόνα για το πώς δημιουργούνται αυτοί οι σεισμοί, πόσο συχνά γίνονται. Ό,τι γίνονται, γίνονται. Το ξέρουμε, αν πάει κανείς να το δει την Κρήτη. Μπορεί να γίνει σεισμός 8,5 ρίχτερ που λένε, ή είναι κάτι. Το 8,5 ρίχτερ απαιτεί ακόμα μεγαλύτερο μήκος σεισμός, που αν κάποιος κάνει το απλό πράγμα, πάρει μια μεζούρα και μετρήσει το μήκος του ελληνικού τόξου από την Κεφαλονιά, εκεί που φεύγει, εκεί που αρχίζει περίπου η επαφή της πλάκας Μεσογείου του χώρου του Αιγαίου, μέχρι νοτιοανατολικά, δεν μπορεί πρακτικά να βγάλει ένα σεισμό της τάξης του 8,5. Μπορεί να το κάνει πολύ πολύ αρακά, οριακά, φανταστεί ένα τεράστιο σενάριο που όλο αυτό το μέτωπο σπάει μόνο μιας. Κάτι το οποίο είναι αρκετά δύσκολο να γίνει, μια και το ρήγμα αυτό έχει σπάσει κατά καιρούς και κατά επανάληψη με πάρα πολλούς σεισμούς. Θυμηθείτε τον πρόσφατο σεισμό στη Ζάκυνθο, που ήταν ένας μεγάλος σεισμός 6,8-18, χωρίς όμως ιδιαίτερες επιπτώσεις για τον ελληνικό χώρο. Μια κατολίσθηση, εντάξει, είχαμε κάποια θέματα, όχι κάτι το εξαιρετικά τραγικό. Άρα, ναι. Δεν υπάρχει καμία τεκμηριωμένη
διαδικασία πρόγνωσης σεισμών, δεν υπάρχει κανένα παράθυρο αυτού του αιώνα, των προηγούμενων 50 ετών, των επόμενων 50 ετών που μπορεί να γίνει μια τέτοια εκτίμηση. Ξέρουμε ότι γίνονται σεισμοί. Πρέπει η ελληνική πολιτεία να το έχει στο μυαλό της, αλλά δεν είναι κάτι που θα γίνει αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο. Είναι, το πω διαφορετικά, όσο πιθανό είναι να γίνει αύριο, το ίδιο πιθανό είναι να γίνει και σε 50 χρόνια ή και σε 100 χρόνια. Εντάξει. Δεν υπάρχει καμία τεχνική. Η επιστήμη είναι μια διαδικασία επαναλήψιμη. Κανένας επιστήμονας δεν έχει προτείνει κάποια μεθοδολογία και δεν έχει παρουσιάσει κάποια στοιχεία για να γίνει. Η επιστήμη δεν είναι τέχνη. Δεν είναι ο πίνακας του Ρέμπραντ που τον κάνει ο Παπαζάχος ή ο Τσελέτης. Είναι μια διαδικασία που όταν την κάνει ο Παπαζάχος πρέπει να την μπορεί να την επαναλάβει και ο Τσελέτης και ο Χαρδαβέλας και οπωσδήποτε άλλος. Τέτοια στοιχεία δεν υπάρχουν στον ελληνικό χώρο. Για πέστε μου κάτι, επειδή έχει συσσωρευτεί πολλή ενέργεια που κάποια στιγμή μπορεί να ξεσπάσει και να γίνει ο σεισμός ο μεγάλος, διότι είναι αρκετά τα χρόνια που έχουμε να δούμε ένα μεγάλο σεισμό στην Ελλάδα. Κύριε Χαρδαβέλα, δεν είναι αρκετά τα χρόνια που έχουμε μεγάλο σεισμό στην Ελλάδα. Αντιθέτως, το τελευταίο διάστημα ζήσαμε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Απλά έχουμε την τάση να ξεχνάμε. Θυμηθείτε ότι το διάστημα περίπου από το φθινόπωρο του 20 μέχρι το φθινόπωρο του 21. Σας θυμίζω. Το 7 στη Σάμο. Το ότι σκότωσε δύο παιδάκια από μια πτώση τείχους στη Σάμο ήταν ένα ατυχέστατο γεγονός, αλλά στην πραγματικότητα η Σάμος, πέρα από αυτό το εξαιρετικά δραματικό γεγονός, δεν είχε σοβαρές συνέπειες. Είχε συνέπειες στα κτίρια, μιλάμε για παλιά κτίρια που δεν είχαν τσιμικές προδιαγραφές, δεν σκοτώθηκε όμως κανένας. Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν στα 80 χιλιόμετρα απόσταση στη Σμύρνη. Είχαμε το 6,3 και το 6 στο Δαμάση Τύρναβο, Δαμασούλη και όλη την γύρω περιοχή εκεί πέρα στο Μεσοχώρι και τα λοιπά, στα χωριά του Τιταρίσιου ποταμού και της Πινιάτας λίγο πιο κάτω. Είχαμε το 5,9 στο Αρκαλοχώρι. Είχαμε σεισμό έξω από τη Σιτή 6,0, ο οποίος προκάλεσε περιορισμένες σχετικά βλάβες. Μια χαρά σεισμούς είχαμε στον ελληνικό χώρο. Απλά δεν ήταν κάποιος με δραματικές επιπτώσεις. Ακόμα και το Αρκαλοχώρι έκανε βλάβες κυρίως στα παλιά κτίρια. Τα σύγχρονα κτίρια της περιοχής δεν πάθαν σοβαρές βλάβες. Άρα σεισμούς μια χαρά έχουμε στον ελληνικό χώρο. Άρα επειδή μιλάτε για σύγχρονα κτίρια, είσαστε ικανοποιημένος από την δόμηση βάσει των αντισεισμικών νόμων στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια? Διότι διάβαζα προχθές τα νέα ότι 55.000 παλιά κτίρια είναι εκτός ελέγχου, έχουν ελεγχθεί και μπορεί να πέσουν κάποια στιγμή σε ένα σεισμό, ακόμη και μικρό ή μικρό, δηλαδή της τάξης του 5-6 ρίχτερ. Ναι, να διαχωρίσουμε δύο πράγματα, κύριε Χαρδαβέλα. Το ένα είναι ο νόμος και το άλλο είναι η πραγματικότητα. Το νομικό πλαίσιο που έχουμε είναι πολύ καλό, απαιτεί κάποια επικαιροποίηση όσον αφορά τις σεισμικές δράσεις. Ξέρω ότι υπάρχει μια προσπάθεια στον ΝΑΣ να ξεκινήσει κάτι τέτοιο, αλλά και το παρόν νομικό πλαίσιο είναι επαρκές. Όπως ξέρετε όμως και όπως ξέρουν και οι εκλεκτοί συνάδελφοί σας που είναι στο στούντιο, στην Ελλάδα δεν έχουμε ένδυα νόμων. Ένδυα εφαρμογής των νόμων έχουμε σε πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή νόμοι υπάρχουν. Το θέμα είναι αν εφαρμόζονται. Στα νέα κτίρια, η εικόνα που έχω εγώ που δεν είμαι μηχανικός, αλλά μιλώντας με τους συναδέλφους μηχανικούς και από τα στοιχεία που έχει το ΤΕΕ, γενικά οι νέες κατασκευές είναι πάρα πολύ καλές. Το πρόβλημα είναι ότι πέρα από τις νέες σύγχρονες κατασκευές έχουμε κατασκευές σύγχρονες ή λίγο παλιότερες που φτιάχτηκαν χωρίς κανονισμούς και αναφέρομαι στα αυθαίρετα, ένα τεράστιο αριθμό κτηρίων που έχουν νομιμοποιηθεί τα τελευταία χρόνια κάτω από το βάρος της κοινωνικής πίεσης, τα οποία όμως δεν έχουν κατά τεκμήριο τα αρχεία για τις σεισμικές προστασίες. Και δεύτερον, όλα τα παλιά κτίρια αποκτήθηκαν είτε με παλιότερους κανονισμούς, είτε με πολύ παλιούς κανονισμούς, είτε χωρίς κανένα κανονισμό. Είτε αυτά είναι κτίρια πολιτιστικής κληρονομιάς, η Ακρόπολη δεν έχει χτιστεί με κανένα σεισμικό κανονισμό, έτσι, ούτε η καπνικά ρέα. Έχουν χτιστεί με εμπειρικές τεχνικές εκείνης της εποχής. Είτε μιλάμε για κτίρια παλιά. Το μεγάλο κομμάτι στην επαρχία του δομικού ιστού και τα σχολεία και τα σπίτια είναι σπίτια που είναι χτισμένα χωρίς κανονισμούς. Αυτά προφανώς και είναι ευάλωτα. Γι' αυτό και βλέπετε μικρούς σεισμούς, εξάρια που προκαλούν σοβαρές βλάβες. Ή αυτά θα ενισχυθούν, ή ο σεισμός σταδιακά θα τα καθαρίσει. Έτσι γίνεται στον ελληνικό χώρο. Να πούμε όμως ότι τα νέα κτίρια του ελληνικού χώρου, αυτά που χτίζονται και με εφαρμογή των νόμων, τα οποία είναι η συντριπτική τους πλειοψηφία, θα πρέπει να σας πω από ό,τι δηλαδή, γνωρίζω, γενικά είναι με πολύ καλές προδιαγραφές και γενικά έχουν επαρκία, τη σεισμική επάρκεια. Τα κτίρια αυτά που έχουν κατασκευαστεί με τους τελευταίους νόμους αντισεισμικούς, αντέχουν σε ποιο σεισμό, τον 7, τον 8, ρίχτερ, δηλαδή? Δεν έχει μόνο σημασία το μέγεθος του σεισμού, σημασία έχει το πόσο κοντά είναι. Αν βάλεις ένα μικρό σπίρτο δίπλα στο χέρι σου θα καεί και αν η φωτιά ανάψει το διπλανό τετράγωνο δεν θα καταλάβεις τίποτα. Άρα έχει σημασία και πόσο κοντά ή μακριά είναι. Βλέπετε και εκεί στην περιοχή της Τουρκίας, δεν είναι το 7, είναι κοντά στη σεισμογενή ζώνη που έκανε τις πάρα πολύ μεγάλες βλάβες, αν και μιλάμε για ένα εξαιρετικό σεισμό. Έτσι. Το πρόβλημα λοιπόν είναι το επίπεδο. Στην Ελλάδα ο νόμος υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια και είναι σαφής. Η χώρα μας είναι χωρισμένη σε τρεις ζώνες, άρα ο καθένας ανάλογα με το που κατοικεί
υπάρχει ένα επίπεδο επιτάχυνσης, δύναμης, που πρέπει να σχεδιάσει. Έτσι, ο κάτοικος Κεφαλονιάς σχεδιάζει το σπίτι του για μια επιτάχυνση 0,36G, περίπου το 1 τρίτο της βαρύτητας. Άρα, θα δεχόμαστε ότι ένα κτίριο θα δεχτεί το 1 τρίτο του βάρους του. Είναι σαν να είμαι ένας άνθρωπος, ας πούμε, 100 κιλά και να δεχτώ μια δύναμη 36 κιλά πάνω μου. Να με χτυπήσει μια δύναμη 36 κιλών. Το λέω πολύ εμπειρικά, χωρίς ακριβώς να είναι έτσι. Για αυτό το επίπεδο κίνησης πρέπει να μην πάθει πρακτικά τίποτα με πιθανότητα 90%. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να πάθει κάτι. Επιπλέον, πρέπει για το δυσμενέστερο σενάριο να μην καταρρεύσει. Δηλαδή, αν γίνει ο χειρότερος σεισμός στην περιοχή, να μην σκοτώσει τους κατοίκους. Αυτή είναι η φιλοσοφία των νέων κανονισμών. Και πρέπει να πω ότι γενικά, άμα δείτε νέα κτίρια που έχουν δεχτεί ισχυρούς σεισμούς, είναι πραγματικά πολύ επαρκή. Έχω δει εικόνες σε χρονιά, π.χ. στη Βρύσα, στη Λέσβο, το σύγχρονο κτίριο και δίπλα το παλιό. Το παλιό να έχει καταρρεύσει πλήρως και το σύγχρονο κτίριο να μην έχει ούτε τριχοειδείς βλάβες στους οβάδες. Άρα, πραγματικά οι κανονισμοί είναι επαρκείς. Όταν τηρούνται, μας εξασφαλίζουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Κύριε Καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλει κύριε Μητρόπουλο. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Μίλησε σοφά, έλεγε Αίμη στη μάνα μου, το είπε ο Παπαζάχος, ο πατέρας του Αίμη, ο σοφός άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, οπότε τα είπε σε μένα. Καλησπέρα σας. Θα μείνουμε στο θέμα αυτό, κύριε Σεκέρι, να μιλήσουμε τώρα με τον καθηγητή του κ. Καρύδη στο Πολυτεχνείο, ο οποίος είναι ο πλέον αρμόδιος, θα έλεγα, Έλληνας για τις αντισεισμικές κατασκευές. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας αυτό το βράδυ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Ας ξεκινήσουμε με κάτι που απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο. Εσείς είσαστε ικανοποιημένος από την δόμηση των κτηρίων βάσει των αντισεισμικών κανόνων ή έχουν γίνει κάποιες έτσι παρατυπίες? Κοιτάτε, όταν λέμε βάση των αντισεισμικών κανόνων, σημαίνει ότι έχουν χτιστεί με τους αντισεισμικούς κανόνες και δεν έχουν πάθει τροποποιήσεις, έχουν συντηρηθεί σωστά και άρα είναι αντισεισμικά. Ή εννοείται χωρίς τους αντισεισμικούς κανόνες ή εμπειρικά. Κοιτάτε, για να πιάσουμε το πράγμα από την αρχή. Επειδή ξέρω ότι ασχολείστε, επειδή ξέρω ότι ασχολείστε κάθε φορά μετά από κάποιον σεισμό με την έρευνα των κτηρίων και των ζημιών που έχουν πάθει, γι' αυτό ρωτάω από την εμπειρία σας, εάν σας καλύπτει ο τρόπος δόμησης βάσει των κανόνων που υπάρχουν. Εμένα με καλύπτει απολύτως. Βέβαια, συνέχεια βελτιώνονται οι κανονισμοί. Αλίμονο, αυτό είναι το αντικείμενο της επιστήμης μας, της τεχνολογίας, ας το πούμε έτσι. Καθότι αλλάζει η γνώση, αλλάζουν τα υλικά, αλλάζουν οι απαιτήσεις του κόσμου. Δεν είναι το ίδιο, ας πούμε, όπως φτιάχθηκε ο πρώτος ελληνικός αντισεισμικός κανονισμός το 1959. Πού στηρίχθηκε αυτός? Στον τρόπο, στους κοινωνικούς νόμους, ας το πούμε έτσι, δηλαδή πώς ζούσε ο κόσμος τότε. Δεν υπήρχαν μαγαζιά, δεν υπήρχαν πιλωτές, τα δωμάτια ήταν μικρά. Υπήρχαν μεγάλοι χώροι, μαγαζιά, αίθουσες γυμναστικής, πάρκινγκ και τέτοια. Γιατί ο κανονισμός του 59 για να γίνει χρειάζεται, ας πούμε, 4 χρόνια. Άρα ξεκίνησε το 55. Ή καλύτερα από τους σεισμούς που είχαν γίνει το 53, τους γνωστούς στη Θεσσαλία και λοιπά, και Ιόνια και τέτοια. Τα Ιόνια, ναι. Πάντα να ξέρουμε ότι μετά από ισχυρούς σεισμούς γίνονται, παράγονται νέοι κανονισμοί, γιατί πέφτει νέα γνώση. Άρα η λογική, η τεχνολογία, η νοοτροπία που έγινε ο πρώτος ελληνικός κανονισμός στηρίχθηκε στα δεδομένα της δεκαετίας, των αρχών της δεκαετίας του 50. Δυστυχώς αυτός ο κανονισμός κράτησε μέχρι το 84. Δηλαδή τα σπίτια που χτιστήκαν σε όλο αυτό το διάστημα ουσιαστικά ήταν χωρίς τον κανονισμό. Τώρα, περίπου. Εντάξει. Περίπου. Περίπου, ακριβώς. Έχω φτάσει δηλαδή στο συμπέρασμα που με ρωτάτε με τις παρατηρήσεις μου να πω το εξής φοβερό. Θα σας φανεί παράξενο, αλλά είναι η πραγματικότητα. Ότι τα κτίρια πριν από το 1959, πριν να θεσπιστεί ο αντισεισμικός κανονισμός, συμπεριφέρονται καλύτερα υπό την προϋπόθεση ότι τα έχουμε συντηρήσει και δεν έχουμε κάνει επεμβάσεις από τα κτίρια μετά
με εφαρμογή του εντός εισαγωγικών αντισεισμικού κανονισμού. Mm-hmm. Όχι τόσο, προσέξτε, όχι τόσο λόγω της ανεπάρκειας του κανονισμού, όσο της νοοτροπίας, όσο και της ραγδαίας ανάπτυξης mm-hmm. που επικρατούσε. Να φανταστείτε, μετά το 1968, επειδή δεν προλάβαινε οι υπηρεσίες να ελέγξουν τις στατικές μελέτες, έβαζαν μία σφραγίδα η οποία έγραφε «Η μελέτη υπόκειται εις μελλοντικών υπό της υπηρεσίας έλεγχων». Δηλαδή τι, αφού κτιστεί το σπίτι, υποτίθεται δηλαδή, ναι, που δεν έγινε ποτέ, ναι, θα ελεγχθεί η μελέτη. Μετά. Τι να το κάνω εγώ όταν έχει ήδη χτιστεί το σπίτι. Σωστά. Και μου πει ότι ξέρεις, εδώ δεν έβαλες τα σίδρα που έπρεπε, εδώ η διατομή είναι μικρή ή έχεις κάνει αυτό το λάθος. Διότι πριν αυτό έκανε η υπηρεσία, η έλεγχε τη μελέτη. Εγώ είχα μάθει ως ελεύθερος επαγγελματίας πάρα πολλά από τους αείμνηστους ελεγκτές της πολεοδομίας, οι οποίοι ήταν εξαίρετοι μηχανικοί. Για πέστε μια καθηγητά, έρωτησα και τον κύριο Παπαζάχο πριν από λίγο και μου έδωσε μια απάντηση που μου λέει ανάλογα και με την απόσταση. Σε πόσα ρίχτερα αντέχουν τα σπίτια μας? Κοιτάτε, θα πω ακριβώς το ίδιο. Δεν είναι το θέμα των Ρίχτερ, γιατί στην Ελλάδα πράγματι γίνονται και μεγάλοι σεισμοί. Αλλά από ό,τι ακούω από τους σεισμολόγους, οι σεισμοί αυτοί οι μεγάλοι είναι είτε βαθύς είτε υποθαλάσσιοι, μακριά από τις κατοικημένες περιοχές. Mm-hmm. Για να το συνδυάσουμε και με τη συγκεκριμένη περίπτωση, ο σεισμός αυτός, εκτός που ήταν τεράστιος, μεγάλου μεγέθους, ήταν επιφανειακός, δηλαδή σε μικρό βάθος, και ιδιαίτερα κάτω από τις κατοικημένες περιοχές. Δηλαδή, παράδειγμα, σεισμός 5,7 Ρίχτερ στην Πάρτινθα 1999. Mm-hmm. 5,7. Είχαμε 100 τόσους νεκρούς, 140 με τη Ρικομέξ και λοιπά, mm-hmm. και ένα σωρό κτίρια που κατέρευσαν. 5,7 παρακαλώ. Μέχρι το 7 και 7, ας βάλουμε έτσι χοντρικά, είναι 6,733, 7,7 επί 33, χίλιες τόσες φορές μεγαλύτερος αυτός ο σεισμός σε σχέση με τον σεισμό του 57. Άρα, επομένως, τα κτίρια δεν είναι μόνο τα Ρίχτερ, είναι και οι μικρότεροι σεισμοί που μπορεί να βρεθούν κάτω από τα θεμέλια μας. Mm-hmm. Στη συγκεκριμένη μάλιστα περίπτωση και σε άλλες περιπτώσεις που συμβαίνει και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, ο σεισμός αυτός που είναι κάτω από τα κτίρια πετάει τα κτίρια στον αέρα. Και συγγνώμη να σας διακόψω, είδαμε κάτι εικόνες στην τηλεόραση, προχθές τα είδα. Την ώρα που γίνεται ο σεισμός στην Τουρκία, παίζει ένα αυτοκίνητο ανεβοκατεβαίνει. Συγχαρητήρια. Αυτό θέλω να σας πω. Προσέξτε τη μεγάλη διαφορά. Τα χτυπάει απάνω, ναι, όπως λέτε, πάνω κάτω έτσι. Ναι. Πέφτουν κάτω τα κτίρια, γκρεμίζονται και πέφτουν ακριβώς πάνω στα θεμέλια τους. Mm-hmm. Είναι ακριβώς η ίδια εικόνα που μας έχουν προβάλει μέσω βίντεο και οι τηλεοράσεις. Δεν ξέρω, νομίζω πρέπει να το θυμόσαστε. Τότε που κατεδαφίστηκε το κτίριο και την διπλή πύργη στην Νέα Υόρκη. Και η διπλή πύργη, αλλά όταν κάνουμε και την ελεγχόμενη κατάρρευση με εκρηκτικά, όπου βάζουν εκρηκτικά στα θεμέλια. Αυτό έγινε στο πρώην Ντινάν, στη θέση του πρώην Ντινάν στη Λεωφόρο Μεσογείων, όπου εκεί το παλιό κτίριο το ανατινάξαμε και έπεσε στα θεμέλια του. Η πτώση αυτή είναι ακαριέα. Δηλαδή δεν δίδεται η οποιαδήποτε δυνατότητα χρονική στους ανθρώπους να αντιδράσουν, όπως τους λέμε. Πηγαίνετε δίπλα από ένα τραπέζι, από κάτω, από ένα ισχυρό αρκεί έπιπλο. Αρκεί να βρουν τον χρόνο να το κάνουν. Ποιο χρόνο να βρούνε. Επιπλέον ήταν και στον ύπνο τους έπιασε. Δεν έγινε κανένας προσεισμός για να τους ξυπνήσει. Αντιστρόφως, αν είναι μακρινός ο σεισμός που υπήρχαν περιοχές πιο μακρινές, η κίνηση είναι οριζόντια. Ναι.
Ναι. Υπάρχει χρόνος αντίδρασης. Δεν καταργείται αυτό που λέμε. Προσθέτω δηλαδή, πάντα πρέπει να αντιδρούμε σωστά, αλλά πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος, έτσι δεν είναι? Η αντίδραση σωστή, κύριε καθηγητά, συγγνώμη, δεν είναι μόνο μπαίνω κάτω από το τραπέζι, ανεβαίνω προς τα πάνω, αυτό έχω μάθει. Σωστό. Πρέπει να ανέβουμε προς τα πάνω, παρακατεύουμε. Σωστό, σωστό. Αλλά αν τυχόν καταραίει, πάμε και κάτω, τι να προλάβεις. Και το χειρότερο τώρα όλων είναι το εξής φοβερό στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το είδαμε όλοι, ότι καταλήγουν τα πολυόροφα κτίρια σε ένα σωρό από τρίματα, προσέξτε, όχι μπάζα κομμάτια μπετόν που θα ήταν αν ήταν ισχυρά τα υλικά. Αν ήταν ισχυρά τα υλικά, αλλά θα είχαμε μάζες σκυροδέματος, ναι, όπου υπάρχουν τυχαίως βέβαια, δημιουργούνται κάποια κενά που θα μπορούσαν να βρεθούν από κάτω κάποιοι ενικοί και έτσι οι διασώστες θα μπορούσαν εύκολα να διεισδύσουν. Εδώ τι γίνεται? Με αυτή τη σκόνη που αναπτύσσεται, άμμος και χαλίκι, παθαίνουν ασφυξία, χώνονται μέσα στο χώμα, ας το πούμε έτσι, χάνονται και δυστυχώς χάνουν τη ζωή τους και οι διασώστες δεν μπορούν και να προσεγγίσουν κλπ. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία μας. Ευχαριστώ θερμά. Πριν καλό και εγώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ναι, είναι φοβερό πράγμα. Εκείνο που έχει σημασία πάντως είναι ότι και οι δύο δεν βγάλανε ανησυχία για επικείμενο φοβερό σεισμό και όλα αυτά. Στη γλώσσα του όποιος καταλαβαίνει, και ο πρώτος ο Μπαζαρ είπε το περιοχή, ναι, 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 το τόξο, ναι, υπάρχει το τόξο, ναι, 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 ναι. Και τώρα και σε 50 και 100, ναι, ναι, μιλάνε, ναι, διπλωματικοί, έχουν συνηθίσει. Αλλά είναι κατευνασική, όπως και ο κύριος είπε. Ναι. Και ενώ εκεί που μας είχε παραπάψει, λέει και στο 5,7 υπάρχει. Δηλαδή το λένε τόσο διπλωματικά. Εκείνο που έχει σημασία, κύριε κύριε, είναι να μάθουμε να ζούμε τους σεισμούς. Μην πανικοβάλλεστε. Το λένε τόσο και τα 5 και τα 6 τα έχουμε ζήσει. Αλλά εκεί του λέω Χαρδαμέλας ότι στο 8 να μου πάτε, μα του λέει και το 5,7. Σου λέει ανάλογα. Εγώ θυμάμαι ότι τη Σπάρτα στο σεισμό το 99 που ήταν ισχυρό. Γιατί εμείς που είμαστε εκεί από το δυτικό τομέα, τον ακούσαμε. Σύγχρονα μιλήσανε, αλλά όσοι διεισδύουν στη σκέψη του, παίρνουν τα μηνύματα. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Και αμέσως μετά συνεχίζουμε, διότι έχουμε πολλά σήμερα να πούμε και ιδίως θέλω να εκμεταλλευτώ τους δύο καλεσμένους μου, γιατί υπάρχουν θέματα της αρμοδιότητάς τους. Πάμε. Θα μείνουμε για λίγο ακόμη στο θέμα των σεισμών, κύριε Ζαγία, γιατί μια φωτογραφία αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο. Και η φωτογραφία δείχνει τον Δένδια, τον κύριο Δένδια, τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, να πηγαίνει στην Τουρκία για να τον περιμένει ο Τσαβούσοβλου, ο Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, να αγκαλιάζονται, να πούμε θερμά, να χτυπάει στην πλάτη του αλουνού, αδέλφια. Το θέμα είναι λοιπόν τι σημαίνει αυτή η φωτογραφία. Σημαίνει κάτι συγκεκριμένο? Σημαίνει ότι αλλάζει κάτι στην σχέση Ελλάδας-Τουρκίας? Αλλάζει ο Ερντογάν στην απειλητική του διάθεση πάντοτε κατά της Ελλάδας? Άρα μπαίνουμε σε μια φάση καλυτέρευσης λόγω σεισμών, όπως έγινε το 99 μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ή θα γίνει πάλι το ίδιο που έγινε τότε, όπου ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου πρωθυπουργός και ο Ντεμιρέλ πρωθυπουργός της Τουρκίας, χορέψαν και τα τεμπέκικά τους και μετά από μερικούς μήνες πλαγώσαν πάλι τα αεροπλάνα τα Τούρκια πάνω από το Αιγαίο και η κρίση αυξήθηκε. Την πέταξε τώρα ο Τσαβουσουρούς στο τέλος, είπε για τις διαφορές μας. Ναι, ναι, ναι. Βρήκε αφορμή, βρήκε τη στιγμή, ο άλλος πήγε, τον αγκάλιαζε, έδειξε μια μεγάλη ολοθυμία και ο Μητσοτάκης και την καρφώνει στο τέλος, δηλαδή είναι αμετανόητος. Την καρφώνει και λέει οι διαφορές μας. Πάντως έχει μεγάλο πρόβλημα ο Ερντογάν πλέον. Μάλιστα, έχει μεγάλο πρόβλημα. Έχει μεγάλο πρόβλημα, γιατί αυτή η ιστορία θα του στοιχήσει πάρα πολύ, όχι μόνο οικονομικά και πολιτικά, αλλά και σε σχέση με την Ελλάδα. Ο Τούρκος λαός είδε την διάθεση των Ελλήνων να βοηθήσουν, να είναι εκεί, ότι είναι γείτονες πραγματικοί και χειροκροτάνε όταν βλέπουν τους Έλληνες, την ελληνική σημαία, οι Τούρκοι, και αυτό ασκεί προφανώς μια πίεση μεγάλη στον Ερντογάν. Για όλα αυτά, κύριε Ζηγή, θα κουβεντιάσουμε
με τον καλεσμένο μας τον αυτή τη στιγμή που είναι ο κ. Ιωακιμίδης, ο Παναγιώτης. Τον καλύτερο πήρε σήμερα, τον καλύτερο κάλεσες. Ναι. Πρώην πρέσβης και καθηγητής διεθνών σχέσεων. Καλησπέρα κύριε καθηγητά. Γεια σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους εκλεκτούς φίλους. Ευχαριστώ πολύ, Αλέξη, για τα καλά σου λόγια. Καλησπέρα, Παναγιώτη μου, καλησπέρα σε εσάς. Είναι φίλος σας και είσαστε λέγιο στο ίδιο Θρανίο παλιά. Ναι, όχι, φίλος, καλός συνάδελφος, από τους καλύτερους. Διαχρονικά. Κύριε Ακημίδη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ας ξεκινήσουμε με ένα ερώτημα που αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πιστεύετε ότι θα αλλάξουν οι σχέσεις με την Τουρκία και η στάση της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα μετά την ιστορία αυτή με τους σεισμούς? Κοιτάξτε, κύριε Χαρδαβέλα, καταστροφές τόσο μεγάλης έκτασης όπως αυτή που συνέβη στην Τουρκία συνήθως αλλάζουν τις χώρες. Με άλλα λόγια, έχουν καταλυτικές επιπτώσεις και στην εσωτερική συγκρότηση των χωρών αλλά και στην εξωτερική τους πολιτική. Τώρα, σε ό,τι αφορά ειδικότερα την Ελλάδα, νομίζω ότι η χώρα μας έδειξε ότι τρέφει φιλικά αισθήματα απέναντι στην Τουρκία και στον τουρκικό λαό. Το απέδειξε κατά κάποιο τρόπο με τον πλέον έμπρακτο τρόπο, έσπευσε να βοηθήσει σε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Και θέλω να είμαι κάπως συγκρατημένα αισιόδοξος ότι γυρίζουμε μία σελίδα. Και αυτό συμβολίζεται από την αγκαλιά, από τον αναγκαλισμό Τσαβούσογλου Δένδια. Mm-hmm. Λέγοντας αυτό, δεν εννοώ ότι θα επιλύσουμε τα προβλήματα και τις διαφορές τις οποίες ή τις οποιασδήποτε διαφορές τις οποίες έχουμε με τη γειτονική μας χώρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η επιθετικότητα της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα νομίζω εκ των πραγμάτων θα μετριαστεί. Με άλλα λόγια, δεν θα έχουμε αυτές τις κραυγές ότι θα έρθω ένα βράδυ νύχτα. Η Ελλάδα πήγε ένα βράδυ νύχτα, αλλά πήγε για να βοηθήσει την Τουρκία. Επομένως, αντιλαμβάνεστε το πόσο δύσκολο θα είναι για τον πρόεδρο Ερντογάν, εάν και εφόσον επιβιώσει αυτή της μεγάλης καταστροφής, να συνεχίσει αυτή την ρητορική. Επιπλέον, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η Τουρκία έχει ανάγκη την Ελλάδα και την έχει ανάγκη την Ελλάδα ως χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Mm-hmm. Διότι το κόστος της ανοικοδόμησης των περιοχών που επλήγησαν από το σεισμό εκτιμάται περίπου στα 50 δισεκατομμύρια ή και περισσότερο. Ένα μεγάλο μέρος θα προέλθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Ελλάδα ως χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στο να υποβοηθήσει την μεταφορά πόρων προς την Τουρκία και η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη δηλώσει ότι θα το κάνει. Επομένως, δεν υπάρχουν μεγάλα περιθώρια για την Τουρκία να επαναλάβει καταστάσεις συγκρουσιακές με την Αθήνα, κάτι που θα δυσχέρανε μια τέτοιου είδους πολιτική. Μάλιστα. Κατά συνέπεια, μπορούμε να είμαστε κάπως συγκρατημένοι αισιόδοξοι ότι μπορούμε να γυρίσουμε σελίδα και ότι μπορούμε να επιλύσουμε τις οποιασδήποτε διαφορές μας μέσα σε ένα πλαίσιο δικαίου και σε ένα πλαίσιο σχέσεων καλής γειτονίας. Πριν από λίγο είπατε κάτι που το κράτησα στη μνήμη μου και θέλω να σας ρωτήσω. Είπατε, εάν ξεπεράσει ο Ερντογάν αυτό το γεγονός, τι εννοείται αν ξεπεράσει? Μπορεί δηλαδή να πέσει η κυβέρνηση ή να αλλάξει κάτι με τον Ερντογάν? Κοιτάξτε, θα πάρω το πλέον ήπιο σενάριο. Αν υποθέσουμε ότι γίνονται οι εκλογές είτε τον Μάιο είτε με αναβολή το φθινόπωρο, ναι, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι οι εκλογές αυτές θα τις κερδίσει ο πρόεδρος Ερντογάν. Με άλλα λόγια, αυτή τη στιγμή υπάρχει εντός της Τουρκίας, ιδιαίτερα στις περιοχές που επλήγησαν από το σεισμό, ένα αίσθημα εναντίον της κυβέρνησης, εναντίον του Ερντογάν, mm-hmm, ότι δεν έσπευσε με την ταχύτητα που θα όφιλε να κάνει να βοηθήσει τις περιοχές και ότι επιπλέον οι πολυκατοικίες που απεδείχθησαν ότι ήταν χάρτινοι πύργοι κατασκευάστηκαν από ανθρώπους οι οποίες ήταν πάρα πολύ κοντά στο καθεστώς με συμβόλαια αμφίβολης ποιότητας. Κατά συνέπεια, εάν αυτό το αίσθημα που υπάρχει στις εκλογές εκδηλωθεί, τότε το αποτέλεσμα των εκλογών για τον πρόεδρο Ερντογάν θα είναι πάρα πολύ αβέβαιο. Mm. Ως εκ τούτου, θα πρέπει κανείς να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικός εάν και κατά πόσον θα μπορέσει να επιβιώσει πολιτικά
Και αν δεν επιβιώσει πολιτικά, τότε ανοίγουν και διάφορα άλλα σενάρια τα οποία δεν θα είναι και τόσο ευχάριστα για τον ίδιο. Μας. Κάτι άλλο τώρα. Η μεταστροφή των συναισθημάτων του τουρκικού λαού απέναντι στην Ελλάδα μετά την εμφάνιση των πυροσβεστών και τον αγώνα που κάνουν εκεί. Νομίζετε ότι οι Τούρκοι πλέον χειροκροτούν όταν δουν ελληνική σημαία κάπου κλπ. Νομίζετε ότι αυτό είναι ένα μέσο μεγάλης πίεσης προς τον Ερντογάν, αυτή η μεταστροφή της κοινής γνώμης υπέρ της Ελλάδας, που θα αλλάξει και την τακτική του, την πολιτική? Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Με άλλα λόγια, η τουρκική κοινωνία, η οποία ούτως ή άλλως δεν ήταν ιδιαίτερα εχθρικά διακείμενη προς την Ελλάδα, συνειδητοποίησε αυτή τη στιγμή ότι όλο το αφήγημα Ερντογάν, ότι η Ελλάδα είναι ένας εχθρός, ότι η Ελλάδα επιβουλεύεται την Τουρκία, δεν στέκει, δεν έχει βάση. Η Ελλάδα απέδειξε ότι έχει φιλικές σχέσεις. Ως εκ τούτου, τα αισθήματα κατά κάποιο τρόπο φιλικής διάθεσης απέναντι στον ελληνικό λαό και στην Ελλάδα έχουν ενισχυθεί και κατά συνέπεια ο Ερντογάν δεν έχει ακροατήριο προκειμένου να προβάλλει αυτό το τοξικό αφήγημα ότι η Ελλάδα με τον Α ή Β τρόπο κατά κάποιο τρόπο φυσοδομεί εναντίον της Τουρκίας και κατά συνέπεια νομίζω ότι θα υποστείλει τη σημαία ή θα πρέπει να υποστείλει τη σημαία της τοξικής, της δηλητηριώδους ρητορικής απέναντι στη χώρα μας. Επομένως, για να συνοψίσω, πρώτον, η ανάγκη που έχει η πολιτική ηγεσία της Τουρκίας, οποιαδήποτε κι αν είναι, της Ελλάδας ως χώρας μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τα φιλικά αισθήματα της τουρκικής κοινωνίας θέτουν ένα ορισμένο εμπόδιο στην οποιαδήποτε επιθετική ρητορική και επιθετική κατά κάποιο τρόπο στρατηγική, χωρίς, επαναλαμβάνω, αυτό να σημαίνει και επίλυση των προβλημάτων. Θα πρέπει να καταβληθεί μια ιδιαίτερη προσπάθεια για την επίλυση των προβλημάτων, αλλά μέσα σε ένα διαφορετικό κλίμα και σε ένα διαφορετικό πλαίσιο από αυτό το οποίο είχαμε μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Ο κ. Μητρόπουλος επεσήμανε κάτι πριν από λίγο, ότι παρά τις αγκαλιές στο αεροδρόμιο. Του πέταξε τη σφήνα Παναγιώτη, κύριε Ιωακιμίδη, του πέταξε τις διαφορές μας. Το έβαλε. Είχε βέβαια και την κοινή γνώμη της Τουρκίας. Λέει, ρε Τσαβουσόγλου, μέχρι τώρα τους βρίζατε. Και έφερε τις. Αλλά αυτό το οποίο είπε ο καθηγητής και το τοποθέτησες, εάν ο απαράμιλος πρωτοφανής σε ζέστη και αλληλεγγύη γειτονικός αλτρουισμός των Ελλήνων της κυβέρνησης θα εμποτίσει, θα πιάσει τόπο στην πολιτική ηγεσία που είχε ξεφύγει, Παναγιώτη, κύριε Ακημίδη. Εκεί απαντήσατε, όλοι προσδοκούμε κάτι να τους αλλάξει. Αγαπητέ μου κύριε Μητρόπουλε, όντως ο Τσαβούσογλου αναφέρθηκε σε διαφορές, αλλά μέσα σε ένα τρόπο, κατά κάποιο τρόπο, που έλεγε ότι τις οποιασδήποτε διαφορές μπορούμε να τις επιλύσουμε μέσα σε ένα φιλικό πλαίσιο και θα ήθελα να συγκρατήσω αυτή την ιδιαίτερη πλευρά. Και αυτό που είναι όμως πολύ σημαντικό και το οποίο ορθώς επισημαίνεις είναι ότι η κοινωνία ίδια ορθώνει ένα τείχος, αν θέλετε, στην πολιτική ηγεσία και της λέει σταμάτα την επιθετική ρητορική διότι δεν ανταποκρίνεται, δεν έχει αντίστοιξη σε καμία πραγματικότητα. Ο ελληνικός λαός είναι φίλος, έδειξε την ελληνική, έδειξε τη συμπαράσταση, έδειξε τη στοργή. Το ελληνικό team που βρέθηκε εκεί κατέβαλε ηρωικές προσπάθειες προκειμένου να φέρει αποτελέσματα και χειροκροτήθηκε από όλους και όλα αυτά αθριζόμενα νομίζω δημιουργούν μια άλλη χημεία, δημιουργούν μια άλλη σχέση μεταξύ των δύο χωρών που ελπίζω ότι θα διαρκέσει. Ελπίζω ότι θα διαρκέσει διότι ελπίζω ότι και η ίδια η Τουρκία ως συνέπεια αυτής της τεράστιας καταστροφής θα αλλάξει. Και ελπίζω ότι θα αλλάξει προς μία κατεύθυνση η οποία θα είναι αυτή της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Και θα είναι επίσης μία κατεύθυνση μπρος στην Ευρώπη και μπρος στην Δύση. Διότι τελικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε ότι είναι η δύναμη εκείνη η οποία στηρίζει την Τουρκία. Είναι η δύναμη η οποία οργανώνει τον Μάρτιο διάσκεψη δωρητών για την ενίσχυση της Τουρκίας
Κατά συνέπεια, έχουμε νέα δεδομένα στο τραπέζι από αυτά τα οποία είχαμε μέχρι πριν μία εβδομάδα. Και ως εκ τούτου, η όλη εξίσωση προσλαμβάνει εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα προς μία κατεύθυνση, η οποία ελπίζω τουλάχιστον ότι θα είναι πολύ καλύτερη και πιο ευεργετική, και επομένως μέσα από αυτόν τον όλεθρο μπορεί να προκύψει κάτι το θετικό και για την ίδια την Τουρκία και για τις δύο χώρες Ελλάδα και Τουρκία, αλλά και γενικότερα για την περιοχή και για την Ευρώπη. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία μας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα θερμά. Πολύ και εγώ. Σας ευχαριστώ θερμά. Πολύ ωραία. Ωραία συζήτηση. Λοιπόν, θα κλείσουμε τους καλεσμένους μας σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα. Διάβασα μια είδηση που μου κάνει εντύπωση. Υπογράφηκε, λέει, κυρώθηκε μάλλον η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου για εισαγωγή, απασχόληση 5.000 αρτεργατών από την Αίγυπτο. Αγρέργατων. Αρτεργατών. Ψωμί. Όχι, αγρέγρατο. Μα στην αγροτική οικονομία. Εργάτες γης. Εργάτες γης. Μάλιστα, είναι ο νόμος. Και λέω, πάει εδώ πέρα, τι γίνεται τώρα. Και είναι το πρώτο αυτό. Θα έρθουν και άλλες τέτοιες συμφωνίες. Εγώ το προτιμώ αυτό όμως. Από τον αυσούχρονο αθρώα έτσι, από το Αιγαίο παντού και να μην ξέρει, να συντονισμένοι. Αλλά εδώ τι χρειαζόμαστε, να είναι και στην πρεσβεία άνθρωποι δικοί μας που να ελέγχουν, να δούμε τα πιστοποιητικά τους, τα χαρτιά τους, να δούμε τι άνθρωποι είναι και μετά. Ψηφίστηκε και όμως προχθές τον έστειλα στον κύριο Χαρδανό. Ναι, το είδα. Λοιπόν, για να μιλήσουμε τώρα με τον Γενικό Γραμματέα του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδιάς, τον κύριο Αλεξίου, που είμαστε συνδεδεμένοι, να μας πει τι συμβαίνει με την ιστορία αυτή. Καλησπέρα, κύριε Αλεξίου. Στους κροατές σας. Γεια σας. Για πέστε μου, αντιμετωπίζετε πρόβλημα εργατικών χεριών στα χωράφια σας? Δεν υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι να τα δουλέψουν, με λίγα λόγια? Βεβαίως, έχουμε πρόβλημα όχι μόνο οι αγρότες, αλλά και οι κτηνοτρόφοι έχουμε πρόβλημα με εργατικά χέρια. Και στη Βόρεια Ελλάδα με τα ροδάκινα, με τα μήλα, και εμείς εδώ στη Λιβαδιά και παντού υπάρχουν πρόβλημα με τα εργατικά χέρια και ήταν και μέσα στα αιτήματά μας τώρα που βρισκόμαστε σε κινητοποίηση σε αυτή τη στιγμή. Και την Τετάρτη έχουμε συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό. Καταρχήν σας ευχαριστούμε που μας δίνετε αυτό το βήμα σήμερα, γιατί δεν μας προβάλλουν και τόσο πολύ τα μέσα ενημέρωσης. Βρισκόμαστε ήδη στο δρόμο 15 μέρες. 15 μέρες. 15 μέρες είμαστε στο δρόμο. Κάνετε απεργία, δηλαδή τι κάνετε, κατάληψη, τι κάνετε? Κοιτάξτε να δείτε. Δεν παρενοχλούμε τόσο τον κόσμο. Το κόσμο θέλουμε να είναι μαζί μας. Τον ενημερώνουμε στο δρόμο, κάνουμε διάφορες δράσεις. Δεν τον παρενοχλούμε όπως πιο παλιά που κλείναμε κλπ. Παρόλο που έχουμε σε κάποιες στιγμές ζητάμε να βγούμε πάνω στον δρόμο, να κάνουμε ενημέρωση στους διερχόμενους οδηγούς κλπ. Εκεί είναι η αστυνομία, δεν μας αφήνει κλπ. Είναι ο μόνος τρόπος να έρθουμε σε επικοινωνία, αν θέλετε, με τον κόσμο, αλλά να πιέσουμε για την κυβέρνηση να σκύψει στα προβλήματά μας, που κακά τα ψέματα τώρα ζητάμε να έρθουν εργάτες. Σε λίγο καιρό θα έρχονται και όλα τα κυπευτικά από το εξωτερικό, γιατί εμείς δεν θα παράγουμε πια. Όχι λόγω μόνο των χεριών. Τι θέματα θα κουβεντιάσετε με τον κύριο Μητσοτάκη την Τετάρτη? Ποια είναι τα βασικά θέματα? Τα αιτήματα. Που θα κουβεντιάσετε. Το βασικότατο και το οποίο έχουμε βάλει στο τραπέζι είναι το κόστος παραγωγής, που έχει εκτοξευθεί ειδικά τον τελευταίο χρόνο. Και τα προηγούμενα χρόνια το είχαμε μέσα στα αιτήματά μας. Το τελευταίο χρόνο όμως έχουν, να καταλάβετε, τα λιπάσματα έχουν πάρει τρεις φορές απάνω. Ένα σακί λιπάσμα το παίρναμε. Ξέρετε, κύριε Αλεξίου, ξέρετε, πολλοί κόσμοι πιστεύει ότι φταίνουν οι αγρότες που αυξάνονται οι τιμές. Δηλαδή, εσείς πουλάτε ακριβά. Ναι. Και γι' αυτό που την πληρώνουμε εμείς. Αυτό λοιπόν είναι παραμύθι. Δεν έχω εύκαιρα τώρα, γιατί εδώ μπροστά μου, να σας πω πόσες φορές απάνω που λιώτουσαν τα μήλα το πήλιο και μένανε, ήταν να μείνουν και αδιάθετα ή άλλα προϊόντα, πόσες φορές απάνω πουλούνται από τους μεσάζοντες
ή ακόμα το βαμπάκι, έτσι που παρήξαμε φέτος, ενώ κάποια στιγμή είχε φτάσει 1 ευρώ, με τα τερτύπια αυτό των εμπόρων και λοιπά και όλο αυτό το πράγμα, από 1 ευρώ έχει πέσει στα 65 λεπτά. Για είπαμε ένα παράδειγμα πριν, τα μήλα. Τα μήλα εσείς πώς τα πουλάτε και πώς τα αγοράζω εγώ στην αγορά? Δεν έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου τις τιμές, τις είχα, αλλά δεν τις έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου, γιατί βρίσκομαι για θέμα υγείας στην Αθήνα και αυτή τη στιγμή δεν είμαι στη Λιβαδιά, είμαι στην Αθήνα. Κατάλαβα. Ωραία. Αλλά αν θέλετε κάποια στιγμή να κάνουμε, αν θέλετε να κάνουμε μια εκπομπή, να μας καλέσετε, ναι, να έχουμε, να τα συζητήσουμε όλα αυτά, να δείτε πόσες είναι οι διαφορές μας όσον αφορά από αυτό που παράγουμε εμείς σε αυτό που φτάνει στο ράφι. Από ό,τι μαθαίνω είναι μεγάλη διαφορά. Κάτι τελευταίο που θέλω να σας πω. Αυτές οι συμφωνίες και η λύση που δίνεται να πιστούν 5.000 Αιγύπτιοι να δουλέψουν σε εμάς, είναι λύσεις που θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της έλλειψης εργατικών χειρών? Ευελπιστούμε πως ναι. Σας βρίσκει σύμφωνο, φαντάζομαι, αυτή η... Ναι, είναι με η απλοποίηση να έρθουν εργατικά χέρια, ειδικά σε αυτό το τομέα, είναι μέσα στα αιτήματά μας. Ξέρετε, κύριε Αλεξίου, κάτι τελευταίο να σας πω, ότι μιλάμε για μια ανεργία στην Ελλάδα υψηλή. Ναι. Δεύτεροι είμαστε μετά την Ισπανία. Βγήκε ένα αποτέλεσμα σήμερα, είμαστε δεύτεροι μετά την Ισπανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε λοιπόν για μια ανεργία. Από την άλλη, δεν έχουν να δουλέψουν στα χωράφια σας. Ναι. Ναι, ναι. Γιατί συμβαίνει αυτό? Πού υπάρχει δυσκολία στους ανθρώπους? Δεν ξέρω, υπάρχει αυτή η δυσκολία. Δεν έχουμε νέους οι οποίοι να ασχοληθούν με, δηλαδή νέους Έλληνες, ή και ακόμα πιο παλιά είχαμε, πιο πριν είχαμε Αλβανούς, είχαμε Βουλγάρους. Αυτή η εισαγωγή από αυτές τις χώρες έχουν σταματήσει. Δεν έρχονται. Ή και αυτοί που ασχολιόντουσαν οι εργάτες έχουν αλλάξει εργασία, έχουν γίνει κάτι άλλο ή ασχολούνται με κάτι άλλο. Δεν ξέρω ακριβώς τον λόγο. Βέβαια είναι ένα μεγάλο αγκάθι και για την γεωργία, για να μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε ότι θέλουμε εργατικά χέρια. Ναι. Βέβαια αυτό, γι' αυτό εμείς το ζητάμε αυτό, έτσι. Το ζητάμε να είναι με όλους τις νόμιμες διαδικασίες, ώστε αυτοί οι άνθρωποι που θα έρθουν συγκεκριμένα σε συγκεκριμένους ανθρώπους, οι οποίοι θα μπορούν να τους έχουν, θα τους έχουν όπως πρέπει να είναι. Κύριε Αλεξίου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα για να δούμε αυτά που μου λέτε. Δηλαδή, πόσο που λέτε εσείς, πόσο αγοράζω εγώ. Το κρατάμε αυτό, γιατί σε λίγα χρόνια, μάλλον δεν ξέρω, είναι σημαντικότερο και από τους εργάτες, ότι οι αγρότες τείνουν να εξαφανιστούν. Έτσι, έχει μειωθεί πολύ ο αγροτικός κόσμος εξαιτίας, παρατάνε την εργασία τους οι αγρότες. Έτσι, παρόλο που έχουν κάνει τεράστιες υποδομές και δεν μπορούν να καλλιεργήσουν λόγω του κόστου παραγωγής. Και αυτή είναι και η επίσκεψή μας που θα συζητήσουμε και με τον Πρωθυπουργό την Τετάρτη. Κύριε Αλεξίου, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Καλώς σας βράδυ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Είναι η πρώτη συμφωνία για την κύρωση συμφωνίας, λέει, για την απασχόληση εποχικών εργαζομένων στο γεωργικό τομέα. Ο νόμος 509 προχτές δημοσιεύθηκε και ετοιμάζονται στην εστίαση, στον τουρισμό, ξενοδοχεία, καθοριότητα. Στον τουρισμό, δεν πρέπει να δουλέψουν τα ξενοδοχεία. Ναι, ναι, ναι. Μιλάνε για ελλείψεις 100.000 θέσεων. Δηλαδή, το είπε ο κύριος Πρόεδρος. Αντιλαμβάνεστε στην κατάσταση πάμε. Ξέρετε, γιατί εμένα αυτό το πράγμα με θυμώνει πάρα πολύ. Και με θυμώνει διότι ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος θέλει να ζήσει, δεν μπορεί να ζήσει με τα λεφτά του μπαμπά και της μαμά ή της γιαγιάς και του παππού, όπως συνήθως γίνεται, για να πηγαίνει στην καφετέρια να πίνει το φραπεδάκι του. Θα πάει να δουλέψει στο χωράφι. Εγώ έχω δουλέψει για να ξεκινήσω τη δημοσιογραφία όταν ήμουν 18 χρόνο παιδί και παιδί του γραφείου. Κωστάκι πήγε φέρε μας τσιγάρα, Κωστάκι πάρε μας εφημερίδα και έτρεχα εγώ σαν κλητήρας να κάνει. Δεν είναι λύση αυτή. Δεν πάω στο χωράφι να δουλέψω.
και τα κίνητρα δεν τα έχουν. Την τελευταία και τα χρόνια των μνημονίων και τώρα έχει ταλαιπωρηθεί η αγροτική οικογένεια. Έτσι, έχουμε και λάθος επαγγελματικό προσανατολισμό. Έχουμε εντελώς λάθος. Δηλαδή, προσπαθούμε το παιδί μας θέλει, δεν θέλει, μπορεί, δεν μπορεί, να το πάμε σε ένα ανώτατο ίδρυμα, να το σπουδάσουμε και μετά δεν έχει ανταπόκριση γιατί δεν του άρεσε αυτό που κάνει και κάθεται σπίτι και είδε ο παππούς, η γιαγιά ή ο μπαμπάς και το πληρώνει. Δηλαδή, δεν βοηθάμε από την αρχή, δηλαδή, να το κόβουμε όπως ήταν παλιά, αν θυμάστε. Πρώτη γυμνασίου τι κάνεις, τρίτη γυμνασίου πήγαινε επαγγελματικό, τεχνικό λύκειο, έμπα στην τέχνη, προχώρα, κάτσε στον αγροτικό τομέα, γιατί και στους αγρότες, εντάξει τώρα, έχουν δοθεί χρήματα πάρα πολλά. Εδώ τους χαρίσανε δάνεια, τους χαρίσανε υποχρεώσεις, τους ειδικούς φόρους, κατανάλωση, επιστροφή. Κάτι ελιές παλιολιές έχω κάτω από τον πατέρα μου, πέρυσι πλήρωσα 150 ευρώ για λιπάσματα. Τώρα μου λέει, στείλε 258, 458. Δηλαδή, υπερδιπλασιάστηκε. Λέω, τι κάνουμε. Τα λιπάσματα που είπε ο κύριος Αλεξίδωρος. Πού να αντέξει σίγουρα, μα δεν είναι μόνο αυτό το επάγγελμα. Όλα τα επάγγελματα μέσα στην πανδημία, αλλά και μέσα στην κρίση των μνημονίων είχαν προβλήματα. Είναι μόνο το επάγγελμα του αγρότη. Γιατί η οικοδομή δεν είχε κάτσει κανένα 4 χρόνια. Τώρα ξαναξεκίνησε τα τελευταία 2 χρόνια. Θέλω να σα πω ότι είναι λάθος ο επαγγελματικός προσανατολισμός από την αρχή. Που δεν δίνουμε στα παιδιά μας τα εφόδια τι πρέπει να κάνουν. Πρέπει να τα σπουδάσουμε όλα. Και στο τέλος μένουν άνεργα. Αυτό βλέπω. Λοιπόν, τα βιογραφικά στο γραφείο μου είναι. Η ώρα είναι πλέον. Λοιπόν, τελείωσε. Δική σας από εδώ και πέρα είναι δική σας η ώρα. Να σας πω πριν ξεκινήσουμε τις ζωντανές μας επαφές ότι κυκλοφόρησε το 20ο παρακαλώ βιβλίο. Κυκλοφορεί τη βδομάδα αυτή. Το 20ο βιβλίο του κυρίου Αλέξη Μητρόπουλου με τίτλο Το μέλλον των συντάξεων. Πολύ ενδιαφέρον. Έχουν μέλλον συντάξεων. Αυτό είναι. Υπάρχει το εξώφυλλο. Θα το διαβάσουμε το και θα, και θα μιλήσουμε για τα θέματα αυτά. Λοιπόν, τώρα, μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα, έχουμε αρκετά να μιλήσουμε και με τον κύριο Μητρόπουλο και με τον κύριο Καούκη. Φορολογικά θέματα από τη μια, συνταξιοδοτικά, εργατικά από την άλλη. Πάμε για ένα διάλειμμα. Λοιπόν, δική σας είναι τώρα και ο κ. Μητρόπουλος και ο κ. Καούκης, αλλά θα μου δώσετε εμένα δύο λεπτά καιρό να ρωτήσω εγώ μερικά πράγματα και να σας πω και μια καλή είδηση μέσα στη γενική καταχνιά και όλα αυτά που ακούγαμε για ψυσμούς και για καταποντισμούς και για τους εργάτες που δεν υπάρχουν. Μια καλή είδηση, σφαίρα πάνε οι ελληνικές εξαγωγές. Το είδα σήμερα, σφαίρα πάνε οι ελληνικές εξαγωγές που αναμένεται να φτάσουν λίγο στο 31% του ΑΕΠ. Και πάμε για ρεκόρ έσοδα πάνω από 70 δισεκατομμύρια το 2023. Αν είναι τα νούμερα παράγει, σωστά. Παράγει, χωρά και εξάγει, αυτό λέγεται. Γι' αυτό θέλουμε μια ευκαιρία να παράγουμε περισσότερο, να εξάγουμε και περισσότερο. Μακάρι να είναι έτσι τα πράγματα, διότι εξάγουμε είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τέτοια μεγάλη ίσπραξη 70 δισεκατομμυρίων. Και ο τουρισμός θα πάει ακόμα καλύτερα. Ο τουρισμός θα πάει καλύτερα. Θα πάει ακόμα καλύτερα. Έτσι, άρα λοιπόν, έχουμε και θα έχουμε καινούργια νέα έσοδα. Ρωτάω. Δύο-τρία πραγματάκια από τους καλεσμένους μου. Κύριε Μητρόπουλε, άκουσα τον Μητσοτάκη να λέει σήμερα, στην Αργυρούπολη είχε πάει για κάποια. Μάλιστα. Αυτή, περιμένετε λίγες μέρες και εσείς που παραπονιέστε για την προσωπική διαφορά και δεν πήρατε μία, περιμένετε λίγες μέρες, θα υπάρξουν καλά νέα. Τα ξέρουμε αυτά τα καλά νέα, ποια είναι. Αυτό που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός στην εκπομπή σας για πρώτη φορά πριν τρεις Κυριακές. Το είχαμε πει ως ενδεχόμενο και δική σας πρόταση στην εκπομπή εδώ πέρα για όσους αποκλειστήκαν από την αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς μία κατηγορία ή για όσους, πολύ περισσότεροι, που πήραν μικρή αύξηση λόγω του ότι είχαν προσωπική διαφορά αλλά πήραν και κάτι, αυτοί συμποσούνται στις 700 με 800 χιλιάδες. Σήμερα μεγάλη κυβερνητική εφημερίδα, φιλοκυβερνητική, ο Ελεύθερος Τύπος, το είχε πρωτοσέλιδο, αυτό που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, που είχαμε πει εμείς στην εκπομπή σας πριν τρεις Κυριακές, ότι θα υπάρξει ένα μπόνους, ένα εφάπαξ ποσό, μέχρι 400 ευρώ, σε αυτούς που ή δεν πήραν καθόλου, λόγω προσωπικής διαφοράς, ή πήραν λίγα λόγω προσωπικής διαφοράς. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση ετοιμάζεται και θα νομοθετήσει μέσα μέρες. Έρχονται καλά νέα. Αρκεί
στην εκπομπή σας είχαμε πει με την άδειά σας, κύριε Χαραδεμπέλα, να καταργηθεί η προσωπική διαφορά, είχαμε πει, εντάξει. Αλλά και το ότι θα δώσει ένα εφάπαξ ποσό κατά μέσο όρο 350-400 είναι κάτι. Είναι σαν, σαν αντικαλύπτει την προσωπική διαφορά. Να το πούμε αν αυτό. Ότι αν σε αυτό αναφέρθηκε και ο κύριος Πρωθυπουργός σήμερα. Σήμερα. Και εγώ πιστεύω ότι το χρόνο του 24 θα δούμε ότι άλλα γεγονότα, εφόσον τα έσοδά μας ήταν τόσο καλά όπως φαίνονται ότι θα είναι και έχουν σχεδιαστεί. Γιατί με τον νέο προπολογισμό θα μπορεί εκεί να αναγγείλει για την προσωπική διαφορά. Και ένα καλό νέο δημοσιεύτηκε χθες ο νόμος, αν μου επιτρέπετε κύριε Χαραδεμπέλα, το έχετε ρωτήσει πάλι. Ψηφίστηκε ο νόμος 5018 που λέει ότι όσοι περιμένουν χρόνια ή μήνες επικουρική σύνταξη θα πάρουν από αύριο έως τις 15 Μαρτίου αναδρομικά για κάθε μήνα αναμονής 100 ευρώ αν είναι οι συντάξεις γύρατος επικουρικές και κάθε μήνα αναμονής 50 ευρώ αν είναι συντάξεις κυρίας ή αναπηρίας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια. Γιατί δεν προλαβαίνει να εκαθαρίσει τις επικουρικές και δίνει προεκλογικά, θα μου πείτε, αλλά μέχρι 15 Μαρτίου κάποιοι θα πάρουν και 4 και 5 και 6. Άρα όλοι που έχουν λαμβάνει επικουρική θα πάρουν αναδρομικά μέχρι 15 Μαρτίου. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε την επαφή μαζί σας. Α, με τον κύριο Καούκη θα ρωτήσω. Α, δε, σαφάρι κατά σχέσεων με το νέο υπερόπλο ίσπραξης. Ναι, ετοιμάζει το. Δυστυχώς έχουν φτάσει 113 δις. Με το ίσπραξης τι γίνεται, είναι το όπλο που έχει φτιάξει στα χέρια της η ΑΔΕ. Είναι ένα ηλεκτρονικός γίγαντα, το πούμε έτσι. Ναι. Που εκεί μέσα έχουμε τα πάντα, το προφίλ του φορολογούμενου, του οφειλέτη, του πολίτη. Ναι. Δηλαδή, αν χρωστάει στον ΕΦΚΑ, αν χρωστάει στις τράπεζες, αν χρωστάει στη ΔΕΗ, στον ΟΤΕ, στις ΔΕΚΟ, δηλαδή γενικώς. Ναι, ναι, ναι. Άρα, εκεί ξέρουμε δηλαδή το προφίλ του και θα πιεστεί περισσότερο για να ρυθμίσει τα χρέη του. Και εδώ, μια και μιλάμε για χρέη και ρυθμίσεις, σκέφτεται τώρα εδώ πάλι η κυβέρνηση να αναβιώσει τις παλιές ρυθμίσεις της πανδημίας, το 36 και 72 δόσεων, 36 που ήταν άτοκες αν θυμάσαι για τα χρέη της πανδημίας μόνο, ναι, ναι, ναι. Ή των 72 δόσεων που ήταν με επιτόκιο, από 36 δηλαδή και πάνω, και σκέφτεται πάλι να αναβιώσει και τις παλιές ρυθμίσεις που χαθήκανε, των 100 δόσεων και των 120 δόσεων. Αλλά να αναβιώσει λέω. Καλό είναι αν τελικά πάει σε αυτό το σχέδιο και θέλουμε να πάει σε αυτό το σχέδιο να βιωθούν αυτές οι ρυθμίσεις, γιατί χαθήκανε χωρίς να φταίνουν οι άνθρωποι, γιατί υπάρχουν μια άλλαξη τα γεγονότα. Να κάνει μια γενναία ρύθμιση για όλους σε μια ταυτότητα οφειλής, να τελειώνουμε. Αυτή είναι η πρότασή μας. Λοιπόν, ξεκινάμε την επαφή μας με τον κόσμο. Ποιος είναι ο πρώτος, είπαμε, η πρώτη. Πάμε να ξεκινήσουμε να κουβεντιάζουμε. Να μας δώσετε το όνομά του, να ξέρουμε, την κυρία Ελένη από την Πετρούπολη. Καλησπέρα, κυρία Ελένη. Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Είναι τόσο πολύ ενημερωτική που τα έχω χάσει. Τα πάντα λέτε. Θα ήθελα να μιλήσω με τον καθηγητή, τον κύριο Μητρόπουλο. Σας ακούει. Είσαι, κύριε Ελένη. Καλησπέρα. Κύριε καθηγητά μου, καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ρωτήσω για τα έτη υπηρεσίας. Ο νόμος 4670 του 20. Έχω σύνταξη χειρίας, ήμουν και εγώ δημόσιος υπάλληλος και έχω 33 χρόνια, 2 μήνες και 25 μέρες και ο σύζυγος ήταν στρατιωτικός και είχε 41 χρόνια, 6 μήνες και 21 ημέρες. Δεν έχω πάρει τίποτα ακόμα για τα έτη υπηρεσίας. Παίρνω το 1555, μου απαντούν, είναι προσέλεγχον. Για τα 33 χρόνια τα δικά σας παίζετε αν δικαιούστε αναδρομικά, αλλά για τα 41 του συζύγου δικαιούστε και ενδεχομένως να είναι η πλευρά του συζύγου στις εκκρεμούσες για επανυπολογισμό συντάξεις. Που είναι το 85 έχουμε φύγει. Πολλοί στρατιωτικοί φίλοι που τηλεφωνούμεθα έχουν πάρει. Έχουν τίποτε ακόμα. Μάλιστα. Είναι αρκετές. Θα επανυπολογιστούν αυτόν και τον άλλο μήνα. Θέλω να λοιπόν, πιστεύω, κύριε Ελένη. Σας ευχαριστώ και θα με επιτρέψετε να σας πω. Κύριε καθηγητά μου, να σας πω ότι είμαι υπερήφανη που η πατρίδα μας έχει βγάλει, που αποκαλείται και αιγίδη της επαγγελίας, έβγαλε μια τέτοια σπουδαία επιστημονική προσωπικότητα, γεμάτη σοφία και μεγάλη ανθρωπιά που σας διακρίνει.
Δεν ξέρω αν σας είπαμε και ευχάριστα πράγματα τώρα που για τα ανατομικά. Βλέπετε, κάθε συνομιλητή σας με τέτοια καλοσύνη και ανθρωπιά που του λέτε. Ναι, κύριε Γιώργο μου, πείτε μου το πρόβλημά σας. Μα με παίρνουν φίλες μου και φίλοι μου και μου λένε μα πού πατριώτη σου. Τι σπουδαίο άνθρωπο είναι. Πετρούπολη, γιατί είμαστε γειτονιά στην Πετρούπολη. Μα συγκινήσατε και εμάς. Και Ελένη, ευχαριστώ πολύ που μας πήρατε. Πάμε με μεταμόρφωση στον κύριο Δημήτρη. Καλησπέρα, κύριε Δημήτρη. Καλησπέρα σας. Ακούμε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ευχαριστούμε. Ορίστε. Αυτά που σας είπε η κυρία Ελένη είναι και από μένα. Ισχύουν και από μένα. Ήθελα τώρα να ρωτήσω κάτι. Δεν ξέρω τώρα τον κύριο Μητρόπουλο, τον κύριο Καβούκη. Λοιπόν, είχα παλιά μία ΕΠΕ, η οποία της είχα κάνει διακοπή το 2013, εκπρόσθετα το 2014. Και παίρνω βεβαίως διακοπής εργασιών μη φυσικού προσώπου που μου γράφει στην επωνυμία υποεκαθάριση. Σου δίνει η εφορία βεβαίως διακοπής, γιατί θέλω να καταθέσω τα χαρτιά μου για σύνταξη. Βεβαίως διακοπής εργασιών όταν είναι υποκαθάριση, γιατί έχω μπερδευτεί με τους λογιστές. Συγγνώμη λίγο, το υποκαθάριση δεν πάει να πει ότι έχει τελειώσει και έχει διακοπεί η επιχείρηση, απλώς είναι υποκαθάριση, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Αυτό σημαίνει το υποκαθάριση, δηλαδή έχετε ορίσει καθαριστή και είναι στη διαδικασία της εκαθάρισης. Άρα θα πρέπει να γίνει η εκαθάριση, να γίνει ο συλλογισμός πέρατος εκαθάρισης και μετά να γίνει και η διακοπή για να πάρετε βεβαίως διακοπής. Συνταξιοδοτικά κύριε Καούκη, για τον κύριο Δημήτρη, συνταξιοδοτικά με την υπαγωγή της εταιρείας εκαθαριστός εκαθάρισης σταματάει τις δραστηριότητες του. Να κάνει ένα χαρτί, διότι ο λογιστής μπορεί να τον έχει μπερδέψει και να του έχει πει περίπου αυτό το οποίο εφαρμόζει η εφορία, αλλά για μας, για μας τους μελετητές, θεωρούμε ότι με την εκαθάριση μπαίνει ο εκαθαριστής, βγαίνει ο κύριος Δημήτρης, πρέπει να πάρει σύνταξη. Να του δώσει η εφορία χαρτί ότι διακόπτει και μπαίνει στο καθεστώς, να μπορέσει ο άνθρωπος να δώσει σύνταξη. Δεν μπορεί να του δώσει η εφορία χαρτί διακοπής. Θέλει προσοχή, κύριε Δημήτρη. Η εφορία δεν μπορεί να δώσει χαρτί διακοπής. Αφήστε και ένα τηλέφωνο, κύριε Δημήτρη, μήπως σας πούμε τηλεφωνικά κάτι. Έτσι, κύριε Χαρτάκη, ναι, γιατί ο άνθρωπος θα ταλαιπωρηθεί. Ναι, 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 έχει μπερδευτεί η φανερό. Η εφορία θα δώσει χαρτί διακοπής όταν τελειώσει η καθάριση, έχουμε συλλογισμό πέρα του εκαθάρισης, λύση καταστατικού και μετά και θα πάει με τις παλιές διατάξεις πρώτου 16 και όχι με το γεμί. Ο νόμος, αγαπητέ Μπαμπή και κύριε Δημήτρη, απαιτεί διακοπή εργασίας και λειτουργίας. Ναι. Ο κύριος Δημήτρης διέκοψε τη δουλειά. Υπησύρθε εκαθαριστής. Μπορεί να τον εμποδίζεις 5-10 χρόνια να βγει σε σύνταξη. Μα τι άρα χρειάζεται, ας αφήσει ένα τηλέφωνο ο κύριος Δημήτρης να τον συμβουλεύσουμε. Πάμε παρακάτω, πάμε στο γαματερό, στον κύριο Ανδρώνικο. Καλησπέρα κύριε Ανδρώνικε. Καλησπέρα Δημήτρης, ναι, από Καματερό. Χαίρετε, ορίστε. Γεια σας Δημήτρη. Ναι. Καλησπέρα στο πάνελ όλο. Γεια σας. Θα ήθελα να μιλήσω, να ρωτήσω τον κύριο Μητρόπουλο κάτι. Ακούει. Ορίστε. Κύριε Μητρόπουλε, έχω πάρει σύνταξη από το δημόσιο. Μάλιστα. Και παράλληλα όλα αυτά τα χρόνια του δημοσίου είχα εργαζόμουν και σε ιδιωτική επιχείρηση και έχω κολλήσει 7.500 ένσημα, έχω εδώ τα χαρτιά. Λοιπόν, και δεν μου δίνουν σύνταξη, μου λένε δεν δικαιούσε. Διότι παίρνει σύνταξη από το δημόσιο. Είναι έτσι ο νόμος? Όχι, κανονικά έχετε προϋποθέσεις 7.500 ένσημα. Ναι. Αυτά ήταν, κύριε Ανδρώνη, και καλά διαβάζω. Δημήτρη. Α, ναι, αλλά γράφω. Έχει γίνει λάθος. Ωραία. Κύριε Δημήτρη. Ναι. Κύριε Δημήτρη, για πείτε μου, αυτά ήταν παράλληλα με τη δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, μάλιστα. Άρα εσείς ζητάτε να πάρετε την προσάυξηση λόγω παράλληλης ασφάλισης. Αν το έχετε ζητήσει, σε 1 με 2 μήνες θα πάρετε την προσάυξηση λόγω παράλληλης ασφάλισης. Αν δεν το έχετε ζητήσει, παρακαλώ να το ζητήσετε. Το Σεπτέμβριο, κύριε Μητρόπουλε, το Σεπτέμβριο έκανα αίτηση για να πάρω σύνταξη. Άριστα. Περιμένετε, και διότι... Και την απορρίψανε. Διότι κάνατε ένσταση. Όχι. Κύριε, και παρήλθε και η προθεσμία. Και εσείς αφήστε ένα τηλέφωνο να τον συμβουλεύσουμε τηλεφωνικά. Έτσι είναι, κύριε Δημήτρη. Κάνετε δικαιώματα. Ναι. Κάνετε δικαιώματα λόγω άγνοιας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας πήρατε. Και δεν έκανε ένσταση. Και λόγω πολυνομίας. Όχι μόνο άγνοιας, και λόγω πολυνομίας. 7.500 ένσημα. Είναι 25 χρόνια δουλειά πλέον. Δηλαδή βγάζουν μόνα τους αυτοτελή σύνταξη.
Πάμε λοιπόν παρακάτω, πάμε στα Πατήσια, στην κυρία Γεωργία. Καλησπέρα κυρία Γεωργία. Καλησπέρα. Καλησπέρα στον Πρίτανη, τη δημοσιογραφία, στον κύριο Χαραδαβέλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ λέγα τον κύριο. Όχι, το κατάλαβα. Έχουμε δύο Πρίτανη σε αυτήν. Όχι, Πρίτανη, το δημοσιογραφία. Κυριολεκτή, κυρία. Κυρία Γεωργία, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια. Στα κανάλια ακούμε κάθε μέρα εν ώψη εκλογών του διαξηφισμού των υποψηφίων βουλευτών. Μάλιστα. Όλοι μιλάνε για τα δικά τους θέματα, για μας δεν λέει κανείς τίποτα, σαν δικημένους συνταξιούχους, κυριολεκτικά μας αγνοούνε. Η προσωπική διαφορά και τα αναδρομικά του δεκαμήνου, που με τόση προσπάθεια ο κύριος καθηγητής προσπάθησε να τα εδραιώσει, μένουν στον αέρα. Όλοι εμείς λοιπόν ακροβατούμε οικονομικά με άγνωστο αποτέλεσμα. Nice. Ζητάμε τη βοήθεια όλων των υποψηφίων από όλα τα κόμματα να πάρουμε πίσω αυτά που άδικα μας έχουν πάρει. Πολύ ωραία ζητάμε μιλάτε. Δικαιοσύνη ωραία και μιλάτε. Κατανόηση στα προβλήματά μας. Πολύ ωραία μιλάτε. Ευτυχώς όμως ναι. Υπάρχει ο φύλακας άγγελος των συνταξιούχων, ο κύριος Μητρόπουλος, ναι, ο αξιόλογος καθηγητής, που στέκεται πάντα στο πλευρό μας. Και ο κύριος Χαραδαβέλας που μας δίνει το βήμα και λέμε τα παράπονά μας και μας ακούει με πολύ μεγάλη κατανόηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ, που με ακούσατε. Εμείς όμορφα. Εμείς πολύ όμορφα. Κυρία, κάνουμε αγώνα κάθε Σαββατοκύριακο και με τον κύριο Μητρόπουλο και με τον κύριο Καούκη. Να περάσει και με την κυρία Άννα Μοδουράτη. Ούτε να οξυκώσει τη φωνή. Έτσι, με τι επίπεδο μίλησε και λοιπά. Στηρίξουμε ορισμένα αιτήματα δικά σας. Έβαλε δύο θέματα. Αυτό που συζητάμε με τον κύριο Χαρδαβέλα, αναδρομικά και προσωπική διαφορά. Αυτό πάντως το Blue Sky. Το Blue Sky που έχει καθιερώσει πραγματικά τις γραμμές προς τους τηλεθεατές. Είναι ό,τι καλύτερο γιατί. Όχι, λαμβάνουμε και εμείς τα μηνύματα ψεύδες. Δηλαδή, είναι... Και απέτηση από τους συνταξίους ναι. Που λέει εμείς πρέπει να ακούσουμε αυτά εγώ, τα θέματα. Εγώ είπα, το είπατε και εσείς για τον Πρωθυπουργό ότι σκέφτεται να δώσει και πιστεύω ότι 24 όλο θα αλλάξουν. Εντάξει. Να δούμε. Πάμε στα Μελισσία στην κυρία Ανθούλα. Καλησπέρα κυρία Ανθούλα. Καλησπέρα σε εσάς και στο πάνελ. Γεια σας. Κύριε Μητρόπουλε, το 2003 βγήκα με μειωμένη σύνταξη από επιλογή μου και μου είπαν τότε από το ΙΚΑ, ότι μόλις γίνω 65 χρονών μπορώ να πάρω το ΕΚΑΣ. Μόλις έγινα 65 πήγα στο ΙΚΑ και μου είπαν όχι δεν το δικαιούσε γιατί η αξία του σπιτιού σου δεν είναι 150.000 αλλά 151.000. Μπαίνω στο κοινωνικό τιμολόγιο και μετά από 3 χρόνια με σταματούν γιατί η αντικειμενική αξία του σπιτιού μου δεν είναι 250.000. Κάνω εκ νέου αίτηση λόγω ποσοστού αναπηρίας 67,5% και με αποκλείουν και πάλι. Γιατί η αντικειμενική αξία είναι πάνω από 250.000. Τώρα όπως είχατε πει σε προηγούμενη εκπομπή σας ότι όποιος έχει ποσοστό αναπηρίας πάνω από 80% δεν πληρώνει έμφυα. Έχω ποσοστό 88% και ευλόγως δεν πλήρωσα τον έμφυα του 22. Συμπτωματικά χάνω τον αδερφό μου και η συμβολιογράφος μου κάνοντας τα καινούργια κληρονομικά συμβόλαια ανακαλύπτει ότι εκκρεμεί μια οφειλή προς το δημόσιο 500 ευρώ. Του τέσνει το ο έμφυα. Επειδή δεν το πλήρωσα εν καιρό, μου βάλανε και προσαυξήσεις και η λογίστρια. Κυρία Ανθούλα, ακούστε μια συμβουλή. Όχι, την απόφαση και πάπου και στα χέρια σας θα πρέπει να την καταθέσετε στην εφορία για την απαλλαγή του έφια, στο εισόδημα της εφορίας σας. Το έκανε η λογίστριά μου, το έχει κάνει. Θα απαλλαγείτε τότε ή θα διαγραφούν. Όχι, δυστυχώς μου απαντήσανε, αφήστε να σας ολοκληρώσω και θα καταλάβετε. Ναι. Μου απαντήσανε λοιπόν μετά την ένσταση της λογίστριάς μου ότι το σπίτι μου δεν είναι 165 τετραγωνικά και δεν το δικαιούμαι. Είναι δηλαδή δεν κατάλαβα το ποσοστό αναπηρίας αναγράφεται με τα τετραγωνικά του σπιτιού. Κυρία Ανθούλα, εδώ είπες κάτι σωστό ο κύριος Καούκης, αλλά εσείς πρέπει να καταλάβετε και η λογίστρια, κακώς ταλαιπωρήστε, αλλά οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση του συγκεκριμένου επιδόματος είναι σωρευτικές. Απαιτεί και ποσοστό αναπηρίας το οποίο έχετε και σας απαλλάσσει, αλλά δυστυχώς κυρία Ανθούλα έχει βάλει μαζί με το ποσοστό αναπηρίας το οποίο έχετε
έχει βάλει και αξία αντικειμενικής περιουσίας σας και σας λέει ότι ναι κύριε Ανδούλα, αν έχεις 80 και πάνω πήρε απαλλάσσεσαι, αλλά πρέπει να μην έχεις και ακίνητη περιουσία πάνω από κάποια αξία και την κόβει από εκεί και είναι αδικία. Μάλιστα. Την κόβει από εκεί, ενώ έπρεπε να πει. Και αυτό είχαμε πει κύριε Χαρταβέλα και στην εκπομπή σας και κάποια φορά μπορεί ο κόσμος να μην καταλάβει. Όσοι έχουν πάνω από 80, τα 100 απαλλάσσονται. Αλλά έρχεται επιμέρους μία από κάτω προϋπόθεση και λέει αλλά ναι, να μην ξεπερνάει η ακίνητη περιουσία αυτό. Άρα, και τους κλάδι ανέβηκε τώρα η αντικειμενική αξία και η κυρία Αρτούλα ταλαιπωρεί. Συγγνώμη κύριε Μητρόπουλε. Τα τετραγωνικά. Ναι, τα τετραγωνικά. Κύριε Μητρόπουλε, ναι. Μου αναφέρουν τα τετραγωνικά, δεν μου αναφέρουν αντικειμενική αξία. Τα τετραγωνικά τα οποία ή δεν είχαν γνωστοποιηθεί όσα ήσαν ή μετά υπολογιστήκαν εκ νέου και τα βρήκανε παραπάνω. Κύριε Ανδούλα, αυτό που λέτε, λέμε ότι είναι σωρευτικές οι προϋποθέσεις, ενώ τι έπρεπε να πει ο νόμος. Έχει η κυρία Αρτούλα πάνω από 80%. Ανεξαρτήτως των άλλων προϋποθέσεων, την απαλλάσσω. Αυτό είχαμε πει στην εκπομπή του κυρίου Χαρταβέλα. Κύριε Αρτούλα, με αυτή είναι η απάντηση. Δυστυχώς δεν μπορεί να κάνει την γυναίκα. Δηλαδή, εγώ τώρα τι κάνω. Εγώ τι κάνω τώρα. Εμείς πριν κάποιο καιρό στην εκπομπή του κυρίου Χαρταβέλα, πρώτοι είχαμε κινήσει το ζήτημα των αντικειμενικών αξιών που στέρισε επιδόματα από κόσμο που λόγω κάποιων τετραγωνικών ή αύξηση της αντικειμενικής περιουσίας χάσανε το κοινωνικό τιμολόγιο, το επίδομα θέρμανσης, το ελάχιστο εγγυημένο. Θέλει νομοθετική ρύθμιση να ανεβούν τα τετραγωνικά ή οι αντικειμενικές αξίες ανάλογα. Να δούμε τι μπορεί να γίνει. Κύριε Ανδούλα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή είναι η απάντησή μας. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εμείς και δεν μπορεί να κάνει τίποτα κι εσείς αφού υπάρχουν συγκεκριμένοι. Κάποιος αδικείται. Πάμε στα κάτω πατήσια στον κύριο Βασίλη. Καλησπέρα κύριε Βασίλη. Καλησπέρα σε όλο το πάνελ, καλησπέρα κύριε Μητρόπουλε, κύριε Καούκη, κύριε Χαρταβέλα. Γεια σας. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Με τον νόμο που ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα, τον 5018 του 23, από τις ένοπλες δυνάμεις, ενώ για μια ομάδα στελεχών των ένοπλων δυνάμεων, αξιωματικούς προελεύσεως, ενώ φτιάχτηκε το βαθμολογικό, δεν έχει πειραχτεί ακόμα το μισθολογικό και δεν υπάρχει μισθολογική αποκατάσταση. Με αποτέλεσμα να είμαστε από το 19 που έχουμε κριθεί και έχουμε ορκιστεί αξιωματικοί και ακόμα πληρωνόμαστε ως υπαξιωματικοί. Δυστυχώς, και δεν βλέπουμε να γίνεται κάτι. Δυστυχώς κύριε Βασίλη, έχετε δίκιο. Στο νόμο 5018 τον προαναφέραμε διότι έχει και για τις επικουρικές αυξήσεις της συντάξης. Έχει αυτό που είπατε για το βαθμολογικό, αλλά άκουσα και σήμερα τον κύριο Πρωθυπουργό και υπουργού στο Σαββατοκύριακο που είπαν ότι το μισθολογικό σας θα ισχύσει από 1/1/24. Άρα μετά τις εκλογές. Καλό είναι, πρέπει να το προτάξουν, διότι είναι καθυλωμένοι οι μισθοί τους χρόνια. Μόνο των γιατρών δόθηκαν τώρα αυξήσεις, δυστυχώς των ενσόλων, αλλά και όλων των άλλων. Και το νέο μισθολόγιο θα αλλάξει πάλι από το 24. Αυτή είναι η απάντησή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας πήρατε. Δυστυχώς η ώρα μας τελείωσε. Πρέπει να σας αφήσουμε. Ευχαριστώ τον κύριο Μητρόπουλο και τον κύριο Καούκη και εσάς. Θα ξαναπούμε βέβαια στο Σαββατοκύριακο που έρχεται πάλι την ίδια ώρα και αύριο με την Αρένα 11:30 το βράδυ. Καληνύχτα.